Πριν μπούμε στις καταγγελίες του πρώην Υπουργού, του κυρίου Πανούση. Κύριε Πανούση, ένα ερώτημα που έρχεται έντονα από το διαδίκτυο είναι αν πρέπει ή όχι να αλλάξει η τακτική της Ελλάδας απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι. Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει μεγάλο φιλτράρισμα. Σημαίνει αστυνομικές δυνάμεις πολλές στα νησιά ή στις πύλες εισόδου. Επανάλαβα, το στρατηγικό να γίνει στην Τουρκία. Στην Τουρκία δεν θα γίνει, θα μας γυρίζουν σε εμάς όλους, θα μας τους φέρουν μέσα και μας τους κλείσουν και μέσα. Αλλά πέραν τούτου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Από το φιλτράρισμα, τη διεθνή συνεργασία, την καλύτερη ταυτοποίηση και κυρίως, εγώ επιμένω, ασφάλεια στα νησιά. Ασφάλεια στα νησιά, γιατί ξέρετε, αυτοί έχουν και μεταξύ τους προβλήματα. Υπάρχουν έντονες σειράξεις μεταξύ τους. Άρα μπορεί να μεταφερθεί στα νησιά και μετά στην Ελλάδα να μεταφερθούν εσωτερικές τους διαμάχες, να έχουμε δηλαδή άλλου είδους εντάσεις. Άρα μαγική λύση μην την περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βασίλη Χιώτη, που είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα την Κυριακή στο Βήμα, και θα του δώσω την πρώτη ερώτηση για να μπούμε στο θέμα που νομίζω περιμένουν και οι τηλεθεατές μας να συζητήσουμε απόψε, το θέμα των καταγγελιών Πανούση. Ναι, να σας πω ότι συζητώντας με πηγές που έχουν γνώση των στοιχείων που έχει καταθέσει ο κύριος Πανούση στη δικαιοσύνη, μου έλεγαν ότι ενώ στο πολιτικό κομμάτι τεκμηριώνονται οι καταγγελίες του, στο νομικό κομμάτι, ότι υπήρχαν δηλαδή απειλές κατά της ζωής του, με βάση τα στοιχεία που έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη ο πρώην Υπουργός, αυτό δεν τεκμέρεται καλά. Αυτό το διαπίστωσα σήμερα από τις ανακοινώσεις των αδελφών Τσάκαλου, που σχολιάζοντας αυτό το δημοσίευμα είδα να το εκτοξεύουν πρωτοφανείς απειλές. Άρα, το πρώτο μου ερώτημα που λογικά μου γεννιέται είναι... Πριν πας στο ερώτημα, Βασίλη μου, να διαβάσω, ναι, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν ακόμη. Σωστό. Από την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Γεράσιμος Τσάκαλος της συνωμοσίας των πυρήνων της Φωτιάς, ένα μικρό απόσπασμα. Λέει, το σημερινό σόου του Πανούση είναι το υστερόγραφο 2. Οδήγησε στη δικαστική εξέταση για τη βόμβα που βάλαμε στο γραφείο του το 2009. Η επίθεση στον Πανούση, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη η συνωμοσία πυρήνων της Φωτιάς, δικάζεται ήδη στη δικαστική αίθουσα των φυλακών και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου είναι η αγόρευση του εισαγγελέα. Λέει επίσης ότι απαντάει στο περιπολιτικής εύνοιας του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό του ο Γεράσιμος Τσάκαλος. Λέει ότι η πολιτική εύνοια του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε με την εκδικητική προφυλάκηση της μάνας μου και της συντρόφου μου και συνεχίζεται επιβάλλοντας εξορία στην πρώτη και ένα χιλιόμετρο ελευθερίας στη δεύτερη. Λέει όμως και μία φράση που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ευθεία απειλή για τη ζωή του πρώην Υπουργού. Λέει, ο Πανούσης όντως ήταν, είναι και θα είναι στόχος του Αντάρτικου Πόλης για τις επιλογές που έχει κάνει. Ελπίζω όλη αυτή η γελία υπόθεση με δίθεν συνομιλίες να τελειώσει άμεσα και να μην χρειαστεί να επανέλθω. Λέει μάλιστα σε κάποιο σημείο ότι έχει αναβαθμιστεί ο στόχος της τρομοκρατίας μετά τις καταγγελίες του ο κύριος Πανούσης. Άρα η πρώτη απορία που μας γεννιέται λογικά είναι... Τι στοιχεία ακόμα έχει ο κύριος Πανούσης από αυτά που υποθέτω ότι θα προσκομίσει στη δικαιοσύνη όταν κληθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα? Είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν απλώς τις απειλές για τη ζωή του ή είναι και στοιχεία που θα τεκμηριώσουν ακόμη παραπάνω αυτό τον προνομιακό διάβλο επικοινωνίας που υπήρχε μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ποινικών κρατουμένων ή κρατουμένων κατηγορουμένων για τρομοκρατία? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εγώ δεν έκανα καμία καταγγελία και δεν έκανα μήνυση. Δεν ακούστηκε ποτέ από μένα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκρατία. Δεν ακούστηκαν ονόματα. Δεν έχω πει κανένα όνομα. Μόνοι τους βγαίνουν και τα λένε. Εγώ έκανα μία αναφορά. Στη δικαιοσύνη καταθέσατε. Ταυτό στη δικαιοσύνη. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά, γιατί για να ξέρουμε και τα στοιχεία αυτά, τα οποία έβγαλε ο κύριος Χιώτης και η εφημερία του. Τα έχετε εσείς, τα καταθέσατε? Εννοώ τις αναφορές
τις απόρριτες και τις απομονητοφωνημένες συνομιλίες εντός και εκτός Κορυδαλού. Και αυτά που είχε το Μέγκα πριν από λίγες Και αυτά που είχε το Μέγκα. Τα έχετε εσείς. Το ότι έχει κατατεθεί. Το Όχι, δεν ρώτησα αυτό. Κύριε, λέω τα έχετε αυτά εσείς. Τι είναι ότι τα έχετε. Αν τα έχω εγώ. Ναι. Προφανώς τα έχω. Τα έχετε. Αυτά όμως είναι και δεν ξέρω. Μου μοιάζει αυτό που είχε πει ο κύριος Βενιζέλος με το Στικάκι. Ότι φεύγοντας πριν την Ελλάδα. Λάθος. Διότι δεν ξέρω τι είναι το Στικάκι, αλλά επειδή ο Άριος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, όλη η νομολογία και όλοι οι ποινικολόγοι είναι με το μέρος μου, μη το πάμε από εκεί. Είναι λάθος δρόμος. Ότι εγώ Όχι, έχω οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Θέλω διευκρινιστικά καταρχήν, ξέρω αν ισχύουν αυτά ή αν κάποιος... Αν ένα έγγραφο αφορά τον κύριο Χατζηνικολάου και το κρατάω εγώ, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στάθμισης. Τι είναι αυτό που κινδυνεύει. Το πρωτεύουσα συμφέρον. Όταν αφορά εμένα, ναι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν λυθεί όλα στα δικαστήρια. Όταν αφορά εμένα, ναι, αφορά τη ζωή μου, εγώ δεν κράτησα έγγραφα. Για μένα το αντίθετο θέμα υπάρχει. Ποιο? Υπάρχει, θα σας πω ποιο. Υπάρχει το θέμα ότι εδώ που οι καταγγελίες Πανούση, ο ίδιος δεν τις λέει καταγγελίες, είναι δικός μου. Έκανα, είναι αναφορά, δικός μου ο όρος. Τον επιλέγω εγώ. Εδώ λοιπόν που οι καταγγελίες Πανούση αφορούν και την εικόνα της κυβέρνησης, υπάρχει παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και μήνυση, γιατί βγαίνουν, λέει, απόρριτα έγγραφα. Γιατί δεν έχουν υπάρξει ανάλογες κινήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράδειγμα, λέω, όταν βγήκε η λίστα Λαγκάρτ. Γιατί βγήκαν όλα τα ονόματα πριν διερευνηθούν. Εγώ δεν λέω να μην διερευνηθούν. Λέω αντιθέτως και να διερευνηθούν και το κράτος να πάρει τους φόρους που πρέπει να πάρει. Αλλά η δημοσίευση των ονομάτων πριν υπάρξει ο όποιος έλεγχος είναι η ίδια παρανομία, αν υπάρχει παρανομία. Το λέμε... Τα έγγραφα που βγαίνουν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα οι διάλογοι με τους προέδρους των ομάδων και τα στισήματα των αγώνων και όλα αυτά. Αυτά δεν έχουν εκδικαστεί. Δεν είδα εγώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρεμβαίνει και να λέει γιατί βγαίνουν στον αέρα. Καλά, αυτά δεν αφορούν απόρριτα, δεν είναι απόρριτα έγγραφα του κράτους για να πάει για αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει αλλά αυτό. Υπάρχει αυτό είναι το θέμα τεχνίδιο της αθωότητας. Προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δεν είναι δουλειά. Όχι, άλλο αυτό, γιατί. Αυτό είναι του ιδιώτη που θίγεται. Το άλλο υποτίθεται αφορά το κράτος, κρατικές λειτουργίες. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν λέω ότι, το κράτος απαγορεύεται να μηνύει οποιονδήποτε. Μόνο για θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν αυτό το βάλανε. Είναι μηνυτήρια αναφορά και δεν είσαι πρόσωπο, από ό,τι ξέρω. Περιμένετε. Μηνυτήρια αναφορά για τις διαρροές. Τη βγάλαμε ολόκληρη. Τη βγάλαμε. Δεν είναι αναφορά κατευθυνσμών. Σας έκανε σε εσάς. Για μένα μιλάει μόνο μέσα. Όχι, λέω αν έκανε σε εσάς μηνυτήρια αναφορά. Είναι κατά παντός υπευθύνου, αλλά φωτογραφίζει Πανούση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και όχι μόνο. Δεν πάει μόνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ο διάδοχος του κ. Πανούση. Πάει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Ας πούμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει μια αυξημένη ευαισθησία. Πάντως μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει μόνο εμείς. Ας μιλήσει και ο κ. Πανούσης. Προσέξτε κάτι. Καταρχήν μιλάνε για διαρροές εγγράφων. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει δείξει έγγραφο και να έχει πει, κοιτάξτε, να το έγγραφο. Κανένας. Άρα τα έγγραφα είναι μια χαρά μέσα στο φάκελο στην εισαγγελέα. Και στον εισαγγελέα. Και μια χαρά δημοσιευμένα. Όχι, στο λεπτό, Βήμα και έγγραφα, στο Μέγκα. Σιγά, τα είδα εγώ. Ένα λεπτό. Όχι, έγγραφα δεν είδατε. Όχι, διαλόγους. Αποσπάσματα διαλόγους. Οι διάλογοι δεν έχουν να κάνουν. Είναι φωτοτυπία. Όσοι έχουμε χειριστεί τέτοιες δικογραφίες με απομονητοφωνημένες συνομιλίες από υποκλοπές, είναι το έντυπο της υποκλοπής. Της απομονητοφώνησης από τον αστυνομικό της υποκλοπής. Αυτό δημοσιεύει στο Βήμα. Αυτά είναι διαβαθμισμένα ή όχι? Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι διαβαθμισμένα ή όχι? Όχι, γιατί κάπου σας διάβασα να λέτε σε μια συνέντευξή σας ότι αυτά έχουν σφραγίδες, υπογραφές κλπ. Είμαι αποδέκτης. Είναι διαβαθμισμένα? Όχι, όχι. Είναι αλληλογραφία προς εσάς αυτά? Πήρα ξένα έγγραφα αλλού. Ρωτώ. Και τα οποία τα κοινοποιούνται και σε άλλους υπουργούς. Μάλιστα. Αλλά ας έρθουμε στο ζήτημα τώρα. Να τελειώσω με τον κύριο Τσάκαλο. Εντάξει, δικαίωμά του να με απειλούν. Απλώς τι κάνουν τώρα? Αναιρούν όλη την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Ότι έγραφα ρομάντζα, ότι ήταν είμαι ο Τζέιμς Μποντ κλπ. Και όλοι αυτοί πρέπει να κρυφτούν, οι υπουργοί που τα λέγανε αυτά. Διότι έρχεται ο Τσάκαλος και λέει είναι πραγματικό. Αναιρούν ως προς τις απειλές, ως προς την ουσία των όσων λέτε. Λέει ότι όχι μόνο δεν έχουμε εύνοια από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ έχουν προφυλακίσει εκδικητικά μέχρι τη μητέρα μου και τη σύντροφό μου. Θα έρθω σε αυτά. Καταρχήν γιατί με κατηγορία κάποιες επιλογές που δεν ξέρω ποιες είναι, αλλά δεν θα μπω σε συζήτηση εγώ με τον ίδιο. Ναι. Τα περί προφυλακίσεως και λοιπά έχω γράψει άρθρα στην Αβιώτη. Και διαψεύδει τους διαλόγους. Αυτούς που δημοσιεύθηκαν, τους διαψεύδει. Λέει για παράδειγμα, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Ναι. Λέει ότι βρισκότανε
φρουρούμενο σαν απεργός πείνας στο Τζάνιο νοσοκομείο. Εντάξει. Την περίοδο που λένε. Για την Βρετανία. Ναι, ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας κάνω μία ερώτηση. Ρωτήστε, αν υπάρχει στην δημοσιογραφία ή όχι. Ναι. Τι ενοχλεί τον κύριο Τσάκαλο ή τίποτα άλλο, αν έχουν γίνει αυτοί οι διάλογοι. Γιατί βγαίνει να του διαψεύσει. Γιατί του το δεν κάνανε τίποτα οι άνθρωποι. Τα συμφέροντά του προσπαθήσαν με κάποιον άνθρωπο να κάνουν καλύτερες διατάξεις νομοθετικές. Γιατί το διαψεύει. Λέει ότι δεν γίνανε. Γιατί. Πείτε μου, γιατί το κάνει. Ο μόνος λόγος για τον οποίο το κάνει, δεν θα να μπω σε άλλες συνωμοσίες, είναι διότι θα έχει πίεση από τους άλλους κρατούμενους. Ότι εσείς κάνετε διαπραγματεύσεις για τον εαυτό σας και εμάς μας έχετε αφήσει. Και υπάρχει αυτή η καταγγελία Μαζιώτη κατά τον πυρήνα της φωτιάς. Ότι τα βρίσκανε με τους δικηγόρους με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μαζιώτης τα λέει, δεν λέει Πανούσης. Άρα λοιπόν όλα αυτά μοιάζει να είναι μια, πώς να το πούμε, οι τρεις ανακοινώσεις των φίλων της Πυρηνικής Φωτιάς. Μα τους διαψεύδει και το διάλογο με Μαζιώτη που δημοσιεύθηκε ότι συζητούσαν για κατάρριψη της Βουλής. Ωραία, από ό,τι φαίνεται, εγώ φτιάχνω έγγραφα που αφορούν τη ζωή μου. Εγώ φτιάχνω το έγγραφο του κυρίου Ξέντζοκο, εγώ φτιάχνω του κυρίου Μαζιώτη. Πείτε μας για να λυθεί το μυστήριο, αυτά τα έγγραφα είναι κατατεθειμένα στη δικαιοσύνη ή όχι. Στη δικαιοσύνη είναι κατατεθειμένα έγγραφα. Προέρχονται από ευαίσθητες πηγές υψηλής αξιοπιστίας, όπως χαρακτηριστικά γράφουν αυτά τα σήματα. Προέρχονται από πηγές έμπιστες. Και εγώ με την ιδιότητα. Δηλαδή, καταγράφει διαλόγους. Δεν ξέρουμε μάλλον. Για τι πράγμα εννοείται. Για ποια έγγραφα μιλάμε, για τις συνομιλίες που δημοσιεύτηκαν. Για κάποια από την ΕΕ, για αλληλογραφία μεταξύ υπουργών, δεν ξέρω γι' αυτό. Όχι, θα σας πω. Όταν κατά καιρούς ο κύριος Ντουρμπάτσης μου έφερε κάποια έγγραφα που με αφορούσαν, εγώ δεν ήθελα καμία ανάμειξη με την ΕΕ. Καμία. Έλεγα όμως. Καταλαβαίνω ότι είναι φύση αδύνατο. Είστε προϊστάμενος, κύριε Ντουρμπάτση. Ναι, περιμένετε, ναι, αλλά όχι επιχειρησιακός. Εγώ δεν έχω υπογράψει. Ναι, αλλά έχετε τον έλεγχο του κύριου Ντουρμπάτση. Ναι, μπορώ να πω. Εγώ δεν έχω υπογράψει καμία παρακολούθηση. Καμία. Αν βρείτε μία παρακολούθηση που να έχει δεν οι παρακολούθησεις δεν υπογράφονται από υπουργούς, υπογράφονται από εισαγγελείς, ναι. Από διατάξεις, εισαγγελικές. Ναι, ο εισαγγελέας ελέγχει το λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά εγώ δεν ζήτησα ποτέ να παρακολουθεί κάποιος. Μα δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Νομίζετε. Μπορώ να ζητήσω. Διότι έχω μία πληροφορία με την νόμιμη διαδικασία. Να τη ζητήσω. Να ζητήσει ο εισαγγελέας. Προφανώς, με την νόμιμη διαδικασία. Το ζήτησα εγώ. Εγώ έχω την πρωτοβουλία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω υπογράψει τίποτα. Όταν κατά καιρούς λοιπόν εμφανιζόταν αυτά τα δελτία πληροφόρησης. Το λέτε όμως να είναι κάτι κακό το να παρακολουθούνται κάποιοι που διαταράσσουν ή είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό θα κριθεί από την υπηρεσία και από τον εισαγγελέα. Δεν θα κριθεί από μένα. Ναι. Δεν έφτασε ποτέ σε μένα. Ναι. Όχι, το λέτε παρότι υπουργός προπώ. Προστασία του πολίτη, ότι εγώ, κοιτάξτε, δεν έχω υπογράψει τίποτα. Δεν είναι κακό. Είστε υπεύθυνος για τη δημόσια τάξη. Είναι διαπίστωση. Ναι, είναι διαπίστωση. Διότι κάποια στιγμή εμφανίζομαι εγώ να παρακολουθώ. Προσέξτε αυτό, γιατί πρέπει να το λύσουμε αυτό. Ας μας δώσει μια πρώτη απάντηση. Έρχεται λοιπόν ένα χαρτί, ένα. Mm-hmm. Που λέει ότι ο Τάδε και ο Τάδε είπαν θα τους πάσουμε το κεφάλι με πέτρα, διότι δεν διευκολύνει στο να γίνονται μεταρρυθμίσεις. Αυτό το χαρτί λοιπόν τι το κάνεις. Γιατί μου είπαν διάφορα γιατί δεν πήγα τότε. Τι το κάνεις. Αυτό που μπορεί να κάνεις λοιπόν είναι, όντας υπουργός, να πας πολιτικά στον Πρωθυπουργό και απόψη αρμοδιότητας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και αυτό έκανα. Είπα λοιπόν να φτάσει στον Πρωθυπουργό μέσω του κύριου Ρουμπάτη. Γιατί κύριε, δεν το ξέρω. Δεν συνομιλούσατε με τον Πρωθυπουργό. Όχι μόνο συνομιλούσατε και προνομιακή σχέση σας. Είσαστε φίλοι, προσωπικές. Αυτό. Και αναθέσατε στην υπηρεσία πληροφοριών, την οποία δεν εμπιστευόσαστε για άλλα, μα να μεταφέρει στον Πρωθυπουργό θέμα που σας αφορούσε. Αυτή κάνει την ενημέρωση του Πρωθυπουργού, δεν την κάνει ο Πανούσης. Εν πάση περιπτώσει, είχα εμπιστοσύνη στον κύριο Ρουμπάτη. Όταν είπε θα τα πάω, τα πήγε, μου είπε ότι τα είδε και προβληματίζεται. Είμαστε στο Brexit. Η αποτίμηση όλων αυτών έπρεπε να γίνει από εσάς και η ενημέρωση. Την περίοδο του Brexit, συγγνώμη. Μα το πρόβλημα είναι τώρα, κύριε Υπουργέ. Ποιο έκανε την ενημέρωση. Μην τρελαθούμε και τελείως. Διότι μαθαίνουμε ότι από το Μάρτιο γίνατε δέκτης της πληροφορίας για τις απειλές κατά τη ζωή σας. Το Μάρτιο δεν υπήρχε θέμα Brexit. Δεν ήταν το Μάρτιο. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο Μαρτίου. Λοιπόν, αφήστε τις πληροφορίες για τις ΕΡΟΕΣ. Να μιλάμε με αυτά που ξέρω εγώ τώρα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ πάω μέσω του διοικητή της ΕΕΠ, τα πάει στον Πρωθυπουργό. Τα πάει στον Πρωθυπουργό μου. Φαντάζομαι. Όχι, μισό λεπτό, τα πάει. Και να σας πάω στα μάτια μπροστά σε ένα φράχτη. Είπατε τα πάει. Εσείς του είπατε να τα πάει. Και μου είπε την άνοιξη από δύο μέρες ότι τα πήγε. Την επομένη ότι πήγε. Ότι τα πήγε. Α, είπε ότι τα πήγε. Μάλιστα. Και μάλιστα προβληματίστηκε. Τα πάω στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Προβληματίστηκε ποιος, ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Θα πάω στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για να διατάξει έρευνα στις φυλακές. Δεν είμαι εγώ. Πώς θα έκανα εγώ μήνυση που μου λέγανε, δεν έκανε μήνυση τότε.
Ο υπουργός λοιπόν δημόσιας τάξης θα έκανε μήνυση για κρατουμένους που έχουν πει ό,τι έχουν πει. Και ταυτόχρονα, αν μέσα από αυτούς τους διαλόγους εμπλέκεται και ένα πολιτικό στέλεχος, ο υπουργός δημόσιας τάξης, χωρίς την άδεια του πρωθυπουργού, θα έκανε μήνυση στο πολιτικό στέλεχος. Μήνυση δηλαδή, όχι, αλλά να ενημερώσει τον υπουργό δικαιοσύνης. Δεν θα αφού έπρεπε. Πήγα, πήγα. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Τι είπε για τον συνεργάτη του υπουργός δικαιοσύνης τότε? Κύριε Γιατί Υπουργέ, εδώ ο συνεργάτης του ομολογεί αξιόπινες πράξεις. Εάν δεν ομολογεί, τουλάχιστον έχει γνώση αξιόπινες. Ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος θα ομολογεί. Όχι εγώ, τον καταγγέλω εγώ. Ναι, αλλά ενημερώνεστε σε αυτή την περίοδο. Ναι. Ενημερώσατε συνεπώς και τον Υπουργό Δικαιοσύνης γι' αυτό. Και κάλεσε και τον συνεργάτη του. Και τι έγινε. Και μιλήσαμε για αυτά τα θέματα. Αυτά έχουν βγει. Είναι, τα έχει πει και ο ίδιος δηλαδή. Δεν είναι κανένα ψέμα. Και του είπα εδώ. Δεν τα έχει πει αυτά. Τα έχει πει. Την πρώτη φορά τα ακούω. Τα έχει πει. Συζητήσατε δηλαδή εσείς, ο κύριος Παρασκευόπουλος και ο κύριος Λάμπρου σε μια συζήτηση, η οποία κατέληξε πού? Ότι εδώ μένα με απειλούνε, με αυτούς έχετε αυτά που έχετε, εγώ διαφωνώ και λοιπά, έχετε επαφή, δεν λέω... Νταλαβέρια, ναι. Νταλαβέρια, δεν λέω τέτοια πράγματα. Έχετε μια επαφή για λόγους συνεννόησης, πρόληψης, δεν ξέρω τι, αυτό θέλω απάντηση. Αυτό το κινδυνεύω, το έκανα, δεν θα σας πω τα ονόματα, αλλά... Εν καιρό θα εμφανιστούν, ζήτησα και από τους δύο δικηγόρους. Και από τη μεριά του Ρωμανού και από τη μεριά των πυρήνων της φωτιάς. Από τους δικηγόρους τους. Λέω, γιατί αυτά? Ποιος με στοχοποιεί εμένα, ναι, και λέει θα σπάσουμε το κεφάλι του Πανούση, που δεν είμαι αρμόδιος για τις φυλακές, που έχω πιο προωθημένες θέσεις από αυτούς για το τι πρέπει να γίνει, για τη μάνα, για την αδελφή, τα έχω γράψει όλα αυτά. Πήρατε απάντηση από τον κύριο Παρασκευόπουλο και τον κύριο Λάμπρου? Όχι, δεν πήρα απάντηση. Τα πράγματα μείναν εκεί. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Ήρθαν άλλοι όμως κοινότητε. Βλέποντας ότι μένουν εκεί, δεν κρίνατε πάλι σκόπιμο να απευθυνθείτε στον Πρωθυπουργό? Έρχεται δεύτερο κύμα. Σιγά, δεν είναι ένα τέτοιο. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να τον αφήσουμε. Όχι, να απαντήσει. Έχω δεκάδες μηνύματα ότι ακουγόμαστε μόνο οι δημοσιογράφοι και δεν έχει ακουστεί. Αν μου επιτρέπετε πάντως να κάνω μια διευκρίνηση. Επειδή υπάρχουν δικογραφίες, μάλλον υπάρχουν υποκλοπές από τις φυλακές, ξέρω τι γίνονται και στις συνομιλίες των φυλακών, το ξέρετε καλά αυτό. Που στοχοποιούν διάφορα πράγματα. Εγώ, για μένα, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο δικογραφίες με απογενοφωνημένες συνομιλίες που λένε θα καθαρίσουμε το Βαξεβάνι, θα του σπάσουμε το κεφάλι. Αυτό δεν συνιστά απαραίτητα απειλή, πόσο μάλλον για έναν υπουργό ο οποίος φυλάγεται τουλάχιστον από 20 άτομα. Επίσης, είστε εσείς υπεύθυνος γι' αυτό, εάν συμβαίνει και υπάρχει επικίνδυνοτητα. Είστε ο υπουργός δημόσιας τάξης. Τι είναι αυτός ο απλός πολίτης? Στις φυλακές είμαι εγώ αρμόδιος. Όχι, εννοώ στο αν υπάρχει μια διαδικασία. Και πολύ περισσότερο διαδικασία σαν αυτή που πήγατε να περιγράψετε, ότι σας αγνοούν, σας αφήνουν στην άκρη, δεν το λύνουν πολιτικά το θέμα και δεν το λύνουν και νομικά. Ωραία. Πώς λύνεται αυτό λοιπόν? Θεσμικά και μέσα στη δημοκρατία. Για πείτε με έναν τρόπο. Να σας πω. Εάν μου συνέβαινε εμένα και έκανα συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως πήγατε να το λύσετε τώρα. Και με τον δηλαδή Λάμπρου, να πηγαίνατε δημόσιο, τότε. Να έρθω. Μα δεν είμαι στην κυβέρνηση, δεν είμαι υπουργό αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Γιατί δεν πήγατε τότε? Μα αυτό δεν εξηγώ, ότι δεν μπορούσε ένα υπουργό να έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό τον αρμόδιο, ναι, και να κάνεις μήνυση για τις φυλακές που είναι αρμοδιότητα του Αλουνού και για ένα πολιτικό πρόσωπο, οι 2, 3, 5 όσα είναι, που είναι αρμόδιο. Δεν κάνουν τίποτε. Ορίστε. Δεν έπρεπε να βγείτε να μιλήσετε. Θα έλεγα αυτή που τώρα ήρθαμε σε άλλο τώρα. Σιγά σιγά. Έχω μέσα σε παρέτηση. Λοιπόν, σιγά σιγά. Πολύ δηλαδή δεν θα δημιούργησε λόγο η παρέτησή μου. Δηλαδή, αν εγώ παρετιόμουν αυτό. Εκτός να παρετιόμουν για λόγους υγείας. Αν παρετιόμουν λοιπόν λέγοντας ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ο υπουργός καλύπτει τον άλλον που έκανε συναλλαγές, που δίδεται στη φυλακή. Κοιτάξτε, είναι δεν καλύπτεται ο υπουργός. Είναι... Και θα. Να δω το συλλογισμό σας. Ένα συλλογισμό σας. Δημόσια να βγουν αυτά. Αν λοιπόν εκείνη την ώρα παρετιόμουν εγώ, θεωρείτε ότι θα προσέφερα κάποια υπηρεσία από ό,τι κατάλαβα. Σε κάποιον. Δηλαδή, ο υπουργός της δημόσιας τάξης παρετείται διότι τον απειλούν οι φυλακισμένοι που δεν τους βάζει σε μια τάξη ο υπουργός δικαιοσύνης και ότι ο πρωθυπουργός το έμαθε αλλά δεν έκανε τίποτα. Και εσείς νομίζετε ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και θα ήταν υπεύθυνο. Πάμε παραπέρα. Περνάει ένα χρονικό διάστημα. Ηρεμίας γενικά, σχετικά. Δεν ξέρω τι γινόταν. Μέσα ηρεμίας. Εγώ έκανα όλες τις ενέργειες, σας λέω. Μίλησα με δικηγόρους, μίλησα και όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα. Ότι κάτι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί μέσα. Ναι. Δεν με ενδιαφέραν κάποιο εχθρό μου με απειλούσε. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί γινόταν. Τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Δεν έχω συναντηθεί ποτέ στη ζωή μου και δεν έχω καμιά αρμοδιότητα πάνω τους. Ίσα-ίσα που οι ποινικές μου απόψεις τους διευκόλυναν. Αν δείτε άρθρα μου στην Αυγή εκείνη την εποχή, σας λέω για τη μητέρα που λέει, γι' αυτό λέω ποιες είναι οι επιλογές που μου καταλογίζουν. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της 6 μηνών περίπου, όπου ξαφνικά διαβάζω στην εφημερίδα ότι οι μπάτσοι του Πανούση μπήκαν μέσα στις φυλακές και ελέγξαν τα κελιά των πυρήνων της φωτιάς. Με συγχωρείτε, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Πάσκε. Εγώ λέω: μπήκα εγώ στις φυλακές. Λέει: εκεί το θέμα είναι θεσμικό. Μπήκα στις φυλακές.
χωρίς εισαγγελέα και χωρίς την δικιά σου έτσι, έγκριση, μπήκα στις φυλακές. Το Μαξί μου λέει θέλει χαμηλούς τόνους. Ρε Χριστιανέ μου, μπήκα στις φυλακές, βγες και διάψευσε το. Δεν το διαψεύθηκε κανένας. Αφήνω λοιπόν στον αέρα ένα Πανούση, ο οποίος είναι υπερυπουργός. Πόθεν, εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τίποτα άλλο. Και σταματάει τις μεταρρυθμίσεις που ήθελε να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά σκοντάφτα πάνω μου. Έλεγε κάτι λοιπόν ο Παρασκευόπουλος να κάνουμε αυτό για να αποφυλακιστεί ο Τάδε, και εγώ έλεγα stop, αποκλείεται. Και έπειθα τον Πρωθυπουργό και δεν γινόταν. Αυτό ήταν το σενάριο. Δεν πάει στο καλό. Έφυγα. Αφού έφυγα, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Γιατί μου λέτε, γιατί δεν το έκανα τότε, σας είπα. Γιατί δεν το έκανα πάνω σε εκλογές. Πάνω σε εκλογές θα κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν το έκανα την επομένη των εκλογών. Δηλαδή θα λέγανε ο Πανούσης πικράθηκε. Το κάνω 2 μήνες μετά. Γιατί? Γιατί επανήλθαν. Επανήλθαν οι απειλές. Πώς επανήλθαν, και... με ποιο τρόπο? Με πληροφορίες που μου δώσανε. Ο κύριος Ρουμπάτης με ειδοποίησε, ναι, 15 μέρες πριν ότι συνεχίζουν αυτοί. 15 μέρες πριν από σήμερα. Πριν από την εμφάνιση. Πριν την δημοσιοποίησή μου. 10 μέρες. Και ως αποτέλεσμα το σημερινό. Δηλαδή ποιος έχει άδεια. Δηλαδή, το 2009 δηλαδή, μου λέτε. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι. Ναι. Εδώ δόθηκε. Ναι. Και αυτό είναι η ουσία τώρα. Δόθηκε από μερίδα του τύπου η αίσθηση ότι ο Πανούσης κατηγορεί κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για επιλεκτικές σχέσεις με την τρομοκρατία. Τίποτα. Αυτή είναι η πολιτική ουσία που πέρασε προς τα έξω. Έτσι. Από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων. Είμαι υπεύθυνος για αυτό. Εγώ που ρωτώ λοιπόν, όχι αυτά που εσείς αυτό είπατε? Τι είπατε? Είμαι υπεύθυνος. Εδώ ποιο είναι το θέμα δηλαδή? Το θέμα είναι ότι ο Πανούσης βγήκε και είπε απειλείται η ζωή μου? Γιατί αυτό είναι... ένα πράγμα. Και διαφορετικό. Ή βγήκε και είπε ότι απειλείται η ζωή μου διότι κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ συναλλάσσονται με τους τρομοκράτες. Ωραία. Και με κατηγορούν, με υπονομεύουν, με υποσκάπτουν. Πανούς... για την ουσία να μας πείτε. Αυτό προσπαθώ να πω. Ο Πανούς δεν είπε ποτέ για ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε ποτέ τίποτα για τον κύριο Λάμπρου. Δεν είπε ποτέ κανένα όνομα. Ακόμα ακούω ότι υπάρχουν 2 βουλευτές που είναι ο Α, Β, Γ. Δεν έχω πει τίποτα. Εγώ είπα ότι κινδυνεύει η ζωή μου, διότι μέσα στις φυλακές υπάρχει μία συνάντηση, δεν είπα ούτε καν συναλλαγή κλπ. Από ανθρώπους, από πολιτικά στελέχη, προσέξτε τι είπα, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, τρομοκρατία, τίποτα, από πολιτικά στελέχη και κρατούμενους. Και βγαίνει ένας μετά και λέει με εγώ. Μα κύριε Υπουργέ, εδώ και στη συνέντευξη που δώσατε στην Κυριακάτικη Καθημερινή, λέτε επιλέξει, μάλιστα στο υστερόγραφο τη Τρίτη του ανακοίνωση, οι φίλοι των πυρήνων μοιάζουν να προβλέπουν τη μήνυση εδώ εναντίον μου. Εδώ είστε στις 10, λέτε είστε δηλαδή, στις 10 Νοεμβρίου. Ουσιαστικά, μισό λεπτό, εδώ ουσιαστικά λέτε ότι οι πυρήνες ήξεραν τι θα κάνει η κυβέρνηση και ότι θα κατατεθεί μήνυση εναντίον σας. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Όταν καταθέτω εγώ αυτό που ονομάζω αναφορά, ένα λεπτό, δεν υπάρχει καμία ανοίξη. Κάποια στιγμή θα βγουν τα χαρτιά αυτά. Δεν υπάρχουν. Αυτά που είναι διαρροές είναι άλλο πράγμα. Η αναφορά η δικιά μου και όχι η μήνυση λέει ότι έχω αυτά τα χαρτιά, κινδυνεύει η ζωή μου και θέλω να εξετάσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε λέω ότι ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε κλπ. Ωραία. Άρα λοιπόν. Ναι, αλλά επισυνάπτεται αναφορές της ΕΥΠ, ναι, στην οποία φαίνονται να συνομιλούν κάποια, ναι, πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας είναι στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και σε μια άλλη συνομιλία αναφέρεται το όνομα μιας βουλευτού. Εγώ δεν γράφω τίποτα από όλα αυτά. Ναι, τα επισυνάπτεται όμως, ναι, στην αναφορά σας. Εξ όσο γνωρίζω, κανείς δεν έχει αυτά τα χαρτιά. Όσοι έχουν πληροφορίες για τη διαρροές από την εισαγγελία, από τη γραμματέα, δεν ξέρω ποιον είναι δικό τους θέμα. Δικιά μου διαρροή εγγράφου δεν υπάρχει. Αντίθετα με την μηνυτήρια αναφορά των γραβατωμένων υπουργών, η οποία διέρευσε. Τι δώσανε. Και θυμάμαι τι δώσανε μια... για να φοβηθώ δηλαδή. Κατάλαβε τι γίνεται. Να φοβηθώ εγώ. Δεν έχω καταλάβει καλά ορισμένα πράγματα. Και θυμάμαι και μια συνέντευξη που είχατε δώσει στο Βήμα GR, αν θυμάμαι, μετά τη συνέντευξη στο πρώτο θέμα, που λέτε είναι ένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, γιατί σας ρώτησαν βουλευτές, για τη όχι, λαϊκή ούτε, ενότητα και εγώ είπατε όχι. Είχα πει υπουργοί και βουλευτές, δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Ούτε πολιτικά γραφεία, αλλά αυτά μόνο του βγήκε ο κύριος Λάμπρου και προς τιμή του και είπε είμαι εγώ. Είναι αυτός. Άρα λοιπόν εγώ δεν στοχοποίησα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω κανένα λόγο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη τα ήξερα τα γεγονότα και είπα ψηφίστε Τσίπρα. Άρα δεν προκύπτει αυτό το πολιτικό παραμύθι ότι όλα αυτά είναι μια συνωμοσία. Είμαι ο άρχοντας των διαπλοκής εγώ και με διάφορες εφημερίδες κάνω παιχνίδια. Είναι μια μηχανία να που δεν την περιμένει από την αριστερά. Να παρατήρηση του κυρίου Χατζηνικολάου. Κατηγορήστε, όχι ευθέως αλλά ναι, πλαγίως, ότι πλάσατε ένα μυθιστόρημα περί απειλών της ζωής σας που αποδεικνύεται ότι δεν είναι μυθιστόρημα. Αλλά για να χτυπήσετε το ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν μπήκατε στην κυβέρνηση.
Τι αυτή είναι η δεύτερη. Το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης γιατί είναι δεν στην κυβέρνηση. Ότι αποκαλύπτεται στοιχεία που εμπλέκουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με ποινικούς και τρομοκράτες και το κάνετε αμέσως μετά. Δεν μπήκα μετά στην κυβέρνηση, όχι αμέσως, δύο μήνες μετά πρώτον. Ναι, όχι, σιγά. Δύο μήνες μετά. Όχι δύο. Και δεν μπήκα στην κυβέρνηση. Ναι, από το Σεπτέμβρη, το Νοέμβρη. Το Νοέμβρη έγινε το δημοσίευμα. Με συγχωρείτε, δύο μήνες είναι. Ενάμιση, αν θέλετε. Αλλά, άρα, εγώ επειδή έχω πικραθεί που δεν μπήκα στην κυβέρνηση, που είναι τελείως διαφορετικό το σενάριο, και θα σας το πω αν θέλετε, πήγα να χτυπήσω τον κύριο Λάμπρου. Δηλαδή, ο κύριος Λάμπρου φταίει που δεν πήγα εγώ στην κυβέρνηση. Και πήγα να χτυπήσω αυτόν. Άμα ήθελα να χτυπήσω κάποιον, θα χτύπησα κάποιο ψηλό. Το ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα, γιατί το ζητάτε τώρα, ενώ όσες φορές είχατε την ευκαιρία πρόσωπο με πρόσωπο, συνεργαζόσαστε, είχατε και καλές σχέσεις από ό,τι γνωρίζω. Και έχω. Και δεν έχω πρόβλημα. Δεν το κάνατε. Γιατί τώρα και όχι τότε, διότι που ήταν και ο χρόνος του τότε να γίνει. Διότι, επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μου ήταν εκείνη την εποχή, πρώτα ήταν το πρώτο κύμα. Λέω εντάξει, αυτό είναι, θα λυθεί. Ναι. Περνάνε οι μέρες, κάνεις και άλλη δουλειά. Η δουλειά σου δεν είναι να παρακολουθείς αν σε παρακολουθούν. Λοιπόν, ήρθε το δεύτερο κύμα, ήρθαν αμέσως οι εκλογές. Κάποια στιγμή ήλπιζα να τον δω. Δεν τον είδα. Εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα γιατί δεν το έκανα, δεν του το είπα απευθείας. Δηλαδή, τι θα έβγαινε. Αν το έχω πει απευθείας. Λέτε ότι προσπαθούσατε να βρείτε πολιτική λύση. Αν το έλεγα απευθείας. Ναι. Τι θα γινότανε, μπορείς να το πω τώρα, το είπα απευθείας. Η υπόθεση δεν έγινε έτσι αυτό. Να ρωτήσω. Τι θα γινόταν, θα βάζαμε τον Τσίπρα τώρα ξαφνικά στη μέση του. Μα το βάζετε τώρα που ζητάτε να τον δείτε, κύριε Υπουργέ. Για τώρα δεν ζητάτε να τον δείτε. Ζητάω να το δω για πολιτικούς λόγους, να λυθεί το ζήτημα. Γιατί δεν πήγε στην κυβέρνηση κατά την γνώμη, θα σας το απαντήσω. Το θέμα της κυβέρνησης. Πριν πάτε σε αυτό, είπατε, εγώ στέκομαι σε αυτό, ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Ρουμπάτης, σας ενημέρωσε πριν από 10 μέρες, 15, ότι κινδυνεύει η ζωή σας. Συνεχίζετε αυτό το μπορείτε σενάριο. Με κάποιο τρόπο αυτό να το αποδείξετε. Έγινε γραπτά, έγινε με μια επιστολή, έγινε κοιτάξτε, με κάποιον. Έγινε ενώπιον 10 ανθρώπων. Εγώ χαρτιά δεν έχω. Όπου τι σας δεν είπε. Δεν δικαιούμαι να έχω χαρτιά. Τι σας είπε. Σας είπε κινδυνεύει η ζωή σου, Υπουργέ. Ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Που ξέρει ποια είναι κλπ. Προηγουμένως είπατε για να φορέσει σε ύπνο. Και σας έδωσε κάτι καινούριο. Όχι, πώς να πάρω καινούριο. Δεν μπορώ να πάρω έγγραφο τώρα. Μα θέλω να πω, εδώ εσείς λέτε, γιατί αυτή είναι η επίθεση που δέχεστε από το Μέγαρο Μαξίμου και από την κυβέρνηση. Είναι ότι γράφαμε τη ιστορία. Είναι ότι γιατί διάλεξε αυτή κοιτάξτε τη στιγμή. Θέλει να αποδομήσει την κυβέρνηση. Είναι το όνειρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι το καινούριο προσθέθηκε στα ήδη γνωστά που σας κινητοποίησε σας και κάνατε αυτή την καταγγελία. Σας είπα ότι όταν τελειώνεις έναν κύκλο, κλείνεις έναν κύκλο. Τελείωσε, δεν είμαι πια υπουργός. Να το κάνω χειρότερο, κύριε Υπουργέ. Το τελευταίο δηλαδή, κείμενο. Ευτυχώς που δεν είστε υπουργός και μάθαμε ότι υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας. Το τελευταίο, τι είπατε τώρα. Λέω, με τη λογική που του όχι, το λέτε. Αλλά εγώ θέλω να μου πει ο κύριος Υπουργός και παράλληλα να πει και στους τηλεθεατές μας τι του είπε ο κύριος Ρουμπάτης. Όχι, όχι, όχι. Αυτά, και τον κίνησε. Όχι, όχι, όχι. Ας βγει ο κύριος Ρουμπάτης να τα διαψεύσει. Όχι. Αυτό που να σας πω με το τελευταίο. Ο κύριος Ρουμπάτης, επειδή διάβασα εγώ στις εφημερίδες που του ζητήσανε δηλώσεις, είπε ότι ούτε διαψεύδω, ούτε επιβεβαιώνω, ούτε μιλώ. Εντάξει. Και από τη θέση του σωστά το είπε, γιατί ο διοικητής ΣΕΙΠ δεν μπορεί να λέει λόγια δεξιά και αριστερά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εκ του ρόλου του δηλαδή το δεν είναι σοβαρό. Το τελευταίο απειλητικό κείμενο, εν πάση περιπτώσει, αναφορά είναι ότι θα σε εκτιμήσουμε ή είσαι υπουργός ή δεν είσαι. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Το τελευταίο, πριν φύγω. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ισχυρισμό τώρα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Γιατί καθιστά απειλή αυτό. Δεν μου λέτε κάτι. Η προκήρυξη. Εγώ ένα θέλω λεπτό να μάθω τι ήταν αυτό. Ένα λεπτό. Σας είπε ο κύριος Ρουμπάτης. Όχι, δεν θα το μάθετε. Ένα λεπτό. Γιατί να μην το μάθω. Δεν θέλω να το πω. Γιατί, για ποιο λόγο. 2009, μπορείτε να το αιτιολογήσετε. Γιατί μου κάνουν διάφοροι τους. Δεν θέλω να σα το πω. Είναι... Γιατί, για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αυτή. Αν δεν το πιστεύετε, δεν πειράζει. Ναι, αλλά εκεί αυτό είναι ο ακρογωνιαίο συνήθω το ισχυρισμό. Ή θα τελειώνω μια πρόταση, ή μιλήστε μεταξύ σα και φωνάξτε με να μου πείτε τι έγινε. Μην εκνευρίζετε. Έχουμε και εμεί απορίε για την απάντηση. Δεν θα σα απαντήσω, δεν χρειάζεται. Είναι απόρριτο, κύριε Χατζηγορά. Ποιο είναι απόρριτο. Αυτό που μου είπε. Μα εδώ δεν είναι απόρριτο από ό,τι καταλαβαίνω τα έγγραφα και τα βλέπουμε στο διαλόγο αριστερά και δεξιά. Σε τι συμβάλλει. Σε τι συμβάλλει. Στο να καταλάβουμε γιατί επιλέξατε αυτή τη χρονική αυτό, λοιπόν, στιγμή. Για πείτε μου, λοιπόν, δεν το καταλαβαίνετε από αυτήν την απάντηση. Δηλαδή, γιατί είναι. Τι συνωμοσία. Θα σας πω γιατί. Γιατί κύριε Υπουργέ, ήσασταν υπουργός. Καταγγέλλω ότι υπάρχει παρακράτωση. Εσείς μου λέτε ποια μέρα το κατήγγειλα. Μα πριν μου είσαστε. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα. Παρακαλώ πολύ. Κάνω μια ερώτηση, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εδώ σας ρωτώ κάτι πολύ απλό. Σας είπα. Και επέμειναν και οι τρεις συνάδελφοί μου. Είσαστε επί μήνες υπουργός. Έρχονται αυτά τα χαρτάκια με τις απομαγνητοφωνήσεις.
Οι περισσότεροι μου λένε ότι αυτά δεν είναι διαβαθμισμένα, ότι δηλαδή κινούνται ως non-papers στις ενημερώσεις που γίνονται, έρχονται στα χέρια σας. Δεν κάνετε τότε κάτι. Δεν ενημερώνετε κάτι σοβαρά, τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό. Λέτε στον κύριο Ρουμπάτη να τον ενημερώσει εκείνος. Ενώ εσείς τον βλέπετε, συναντάστε, είστε φίλος του κλπ. Μια λοιπόν. Γιατί δεν το δεν το ξέρω. Μα γιατί κάνουμε συνωμοσίες. Και μην μου πείτε ότι δεν θα μου απαντήσετε πάλι. Μα κάνετε συνωμοσίες. Σας εγώ λέω κάνω συνωμοσίες. Αυτό είναι ένα εγώ κάνω συνωμοσίες επειδή σας ρωτώ. Λέω εγώ ότι. Θα σας παρακαλέσω με μένα αυτά τα κόλπα όλα. Και εγώ θα σας παρακαλέσω. Με μένα αυτά τα κόλπα όλα. Συνωμοσίες κάνει ο δημοσιογράφος. Εμένα δεν με τρομάζει ο Τσάκαλος, θα με τρομάξετε εσείς. Μα τι μου λέτε τώρα. Κάνω συνωμοσία επειδή ρωτώ. Κύριε Υπουργέ, μάλλον το έχετε χάσει το παιχνίδι. Μπράβο. Το έχετε χάσει. Όταν επιτίθεστε στους δημοσιογράφους. Εγώ επιτέθηκα. Επιτίθεστε στους δημοσιογράφους και μας λέτε ότι κάνουμε συνωμοσίες. Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε. Έχετε το λόγο και μιλάτε συνέχεια. Μα σας ρωτώ. Να επιτεθείτε λοιπόν. Κάνω συνωμοσία επειδή ρωτώ. Κάνετε σενάρια. Παρακαλώ να ανακαλέσετε συνωμοσία. Αν θέλετε να συνεχίσουμε σε ήπιου τόνου. Να μην συνεχίσω. Κάνω συνωμοσία. Κάνετε σενάρια συνωμοσία, σας είπα. Να ακούτε όλη την πρόταση. Ποιο σενάριο συνωμοσία. Και σας ρωτά, αφού σας ενοχλούν οι δημοσιογράφοι. Τι μεσολάβησε. Δεν μιλήστε μόνοι σας. Είναι απλή ερώτηση. Αφήστε με να μιλήσω. Κύριε Υπουργέ, είναι απλή ερώτηση. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, αλλά να απαντήσετε στην ερώτηση. Μα σας είπα ότι. Όχι να μας λέτε σενάρια και να μας κατηγορείτε. Εγώ έκρινα. Η ερώτηση είναι απλή. Τι συνέβη τώρα και βγαίνουν τώρα. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι θίγονται, να τα πείτε αυτά. Δεν θίγομαι σε τίποτα. Απαντήσεις θέλουμε. Δεν θίγομαι σε κοιτάξτε, τίποτα. Κοιτάξτε, θέλετε να συζητήσουμε. Απαντήσεις. Λοιπόν, να τα πείτε αυτά στη μηνυτήρια αναφορά των υπουργών που λέει για τα μίντια πώς παίζουν. Αυτή αλλά είναι απαράδεκτη εκεί, η μηνυτήρια ναι, ωραία, αναφορά. Πάμε λοιπόν αυτή είναι η γνώμη μου. Η δικιά μου και εκτίμηση, σας το είπα και η πριν. Δικιά μου εκτίμηση και αν μπορείτε την εκτίμησή μου, ό,τι θέλετε κάντε την, ήταν ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Να πω στον Πρωθυπουργό να ενημερώσω και να ενημερώσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Μπορεί να μου πείτε ότι γιατί δεν τον είδες, γιατί όταν τον είδες για το μεταναστευτικό δεν του είπες να σου πω κάτι. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Εγώ έτσι το εκτίμησα, ότι αυτό θα σβήσει. Το είπα, το ενημέρωσα. Ενημέρωσα δύο δικηγόρους, επαναλαμβάνω, μην το ξεχνάτε αυτό, των αντίστοιχων ομάδων εκεί μέσα. Ενημέρωσα όλο τον κόσμο. Θεσμικά κλπ. Και λέω θα σβήσει. Δεν μπορεί. Τώρα τι μεσολάβησε. Σας επαναλαμβάνω. Μα δεν μας λέτε. Μα τι να σας πω. Ήρθε ο Ρουμπάτη, σας είπε. Εξακολουθούν να λένε τα ίδια. Ναι. Μα δεν το ξέρατε ότι εξακολουθούν γιατί, να λένε φύγει. Τα ίδια. Γιατί τι θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Αφού έχω φύγει από και... υπουργός. Γιατί να λένε τα ίδια. Ποιο αυτό είναι αυτό μόνο, που λέει το αυτό γραφείο. Αυτό μόνο σας οδήγησε. Που λέει το γραφείο. Ότι ποιες, που λέει το, ο Τσάκαλος. Ποιες επιλογές. Πριν σας ρώτησα, κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για σχέσεις με την τρομοκρατία. Μου λέτε όχι. Τώρα. Ναι. Μιλήσατε για παρακράτος. Τι είναι αυτό το παρακράτος? Μα εγώ δεν μιλάω για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρακράτος. Είναι γενικά και αόριστα αυτά που λέτε. Βρεθούν... Πρέπει να μας πείτε πιο συγκεκριμένα όχι, πράγματα. Μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο να αφήσετε τότε τα εδώ, παιδιά, γιατί ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Για να συζητήσουμε τις πολιτικές διαστάσεις, τις ποινικές. Μα δεν συζητάμε τις ποινικές. Στη συνέντευξη στην Καθημερινή λέτε ότι σας έπαιρναν τηλέφωνο να αφήσετε τα παιδιά. Άλλο τον άλλο το άλλο. Ποιος θα ρωτάτε έτσι, με συγχωρείτε. Πώς θα ρωτάτε. Να συγκυρώσω την ερώτηση γιατί την έχω πολύ εγώ. Εγώ να τελειώσω κάτι με συγχωρείς Κώστα, μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί μου είπες τώρα και ας απειλούν έτσι κάνουν αυτοί μέσα. Όχι, έχει σημασία αυτό. Γιατί νομικά, να το απαντήσω. Ναι, να εξηγήσω τι εννοώ. Νομικά η απειλή που εξφενδονίζεται μέσα από μια συνομιλία στη φυλακή ή εν πάση περιπτώσει μια προκήρυξη. Μπορεί να είναι τίποτα. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Άρα κάτι άλλο υπήρξε. Όχι, δεν και δικαιολογημένο ρωτάει ο Νίκος Αντζημαντή. Όχι, μπορεί να δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Υπάρχουν 15 για μένα σε 15 δικογραφίες. Και πήγα στην αστυνομία και μου λέει δεν στοιχειοθετείτε. Ναι. Είπανε κάτι μεταξύ του. Ωραία, η νομική στοιχειοθέτηση, επειδή ναι, την κατέχετε την νομική. Το κατάλαβα τώρα. Αφορά άλλες πληροφορίες. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες. Εάν δεν επιβεβαιωθούν. Μιλήσει 55 λεπτά και εγώ πέρα. Οι ισχυρισμοί σα είναι αίωλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ισχυρισμοί σα είναι αίωλοι. Αν δεν απαντήσετε στο ερώτημα που λέω θα απαντήσω λοιπόν ως εξής. 2009 βόμβα έξω από το γραφείο μου. Πυρήνες φωτιάς. Το αναγνωρίζω και τώρα, το είπα και τότε. Σε μια εβδομάδα με δέρνουν με αστυνομική. Το 2015 διαβάζω, θα σου σπάσουμε το κεφάλι με πέτρες. Είσαι δεν είσαι υπουργός, θα σε κυνηγάμε σε όλη τη ζωή. Και τώρα έρχεται και αυτό. Και μου λέτε τώρα εσείς ότι όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Μωρέ. Μην δίνεις και μεγάλη σημασία. Δηλαδή πότε εγώ θα δώσει σημασία. Όταν με πυροβολήσουν στο κεφάλι. Είπα δεν στοιχειοθετούν νομικά την απειλή. Αφήστε να το κάνει η δικαιοσύνη. Όχι, προφανώς εννοείται όσα σας έχει πει ο κύριος Ρουμπάτης. Αλλά αυτά πρέπει να τα αποδείξετε. Να σας πω κάτι. Αλλιώς θα βγει ο κύριος Ρουμπάτης αύριο. Επειδή σας αρέσουν όλα αυτά. Θα σας πω κάτι. Να τα αποδείξω. Τι να αποδείξω, ότι είναι ψεύτικα τα έγγραφα. Κύριε Υπουργέ. Όχι, είπατε δεν υπάρχει έγγραφα. Υπάρχει αναφορά του Ρουμπάτη προφορική. Να ολοκληρώνει μια φράση, παρακαλώ θερμά. Αυτά είναι χαρτιά. Έτσι, οι αναφορές. Σε τι αντιστοιχούν. Σε κασέτες. Προφανώς. Δεν βγήκε ένα χαρτί μόνο του.
Εγώ θα ζητήσω λοιπόν μέσω του εισαγγελέα που διενεργεί τις κασέτες. Κοιτάξτε, να υπάρχουν όμως. Διότι αν δεν υπάρχουν κασέτες, το λεγόμενο Πανούσης Gate θα το δείτε ζωντανό. Όχι, τι θα σημαίνει αυτό. Πήρατε τις κασέτες όπου μιλάει ο Α. Όχι, όχι. Λέει ότι αν κάποιος κατέστρεψε αυτό το υλικό. Όχι, όχι. Εγώ άλλο ρωτάω. Και δεν υπάρχει. Κάτι σημαίνει. Πιανού κασέτες. Αυτές οι κασέτες που αντιστοιχούν στις συνομιλίες τους. Αυτό που είπε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ότι πρέπει να υπάρχει να αντιστοιχούν οι διάλογοι αυτοί σε υλικό. Έχετε τέτοια πληροφόρηση. Όχι. Ότι μπορεί σας να λέω ότι εγώ θα ζητήσω, δεν έχω πληροφόρηση. Εγώ θα ζητήσω να δω, διότι πράγματι μπορεί να λέει άλλη κασέτα, να λέει άλλο το χαρτί και να λέω άλλο εγώ. Τώρα αν επαναλαμβάνω το κεντρικό ερώτημα και θα το επαναλαμβάνω όλο το βράδυ. Συνέχει. Υπάρχει διασύνδεση ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία ή με κάποιους εκ των τρομοκρατών τέτοια που να εγείρει οι υπόνοιες για έκνομη σχέση? Όχι. Για σχέση πέρα και έξω ούτε μπορώ... από τα πρέποντα και τα δέοντα. Κατάλαβα. Ούτε μπορώ να χαρακτηρίσω όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στην Καθημερινή έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος που είπε πριν. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Περιμένετε. Ότι είπατε ότι χτύπαγαν τα τηλέφωνα, άφησε τα παιδιά να φύγουν έξω. Ναι, τώρα είναι άλλο, θα σας απαντήσω, αλλά λέμε άλλο πράγμα. Θέλω να πω, μήπως εντωμεταξύ μέχρι να έρθετε εδώ πέσαν 30 τηλέφωνα από το ΣΥΡΙΖΑ και είστε σήμερα λίγο κρατημένος και δεν μας λέτε. Μα τι να σας πω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει με την τρομοκρατία. Τι έχει συμβεί? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει με την τρομοκρατία. Δεν μιλάω για όλο το έχουμε. Αν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι είναι αυτοί που σας παίρναν τηλέφωνο και λέγανε να αφήσε τους έξω? Ποιοι είναι αυτοί? Ένα λεπτό. Το παρακράτος είναι δική σας έκφραση. Δικιά. Παρακράτος και νόμιμο εγώ δεν γνωρίζω. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια συγκεκριμένη περίοδο, για ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα. Έτσι. Δεν μιλάμε ούτε για όλο το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για όλους τους νόμους, ούτε ο Τσίπρας πήγε και έδινε εντολές, ούτε ο Βούτσης τους κάλυπτε. Τίποτα από αυτά δεν λέω εγώ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος όπου έχουμε την εμπλοκή και με την Βρετανία. Άλλωστε έχει μπει μέσα στη δικογραφία η αναζήτηση και αυτού του πράγματος. Και έχουμε όλες αυτές τις καταλήψεις κλπ. Με έναν Πανούση ο οποίος κάθε μέρα έχει 30-40 δημοσιεύματα εναντίον του. Γιατί είναι και αυτά. Mm-hmm. Έτσι, να φύγει, θα τον διώξουμε σε 4 μήνες, θα τον κάνουμε, θα τον δείξουμε. Υπάρχουν αυτά και αυτά. Μην τα καταστρέψουμε. Σε άλλη δικογραφία αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι ιστορικών υποθέσεων. Αυτό είναι, όχι. Αυτό δεν είναι πουθενά. Είναι στο ότι υπήρχε αυτή η πίεση ότι πρέπει να τον διώξουμε αυτό. Μας ενοχλεί. Υπήρχε αυτό. Εγώ θέλω να δω λοιπόν. Πώς αυτό μέσα στη φυλακή γίνεται υλικό στοχοποίησής μου. Διότι αλλιώς δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλω να κάνω παρακράτος, δεν πάω να το κάνω παρακράτος. Πολιτικά, μια κοινωνία ολόκληρη να αντισταθεί. Πώς δεν σας ενδιαφέρει αν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξαναμπήκατε στην κυβέρνηση? Γιατί δεν είναι αυτός ο λόγος. Μέχρι τις εκλογές, περιμέναμε να ξαναμπείτε. Θέλετε να μαθαίνετε τα ιστορικά στοιχεία ή να κάνουμε speculation. Ναι, αν με ενδιαφέρει όμως αν αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο. Αν ρωτάτε, εγώ κάνω την κυβέρνηση. Όχι, τη δική σας γνώμη ζητάω. Κοιτάξτε, εγώ είπα ένα πράγμα και δημόσια. Ότι χρωστάω δύο χάρες στον κύριο Τσίπρα. Μία που με έβαλε στην κυβέρνηση και μία που δεν με έβαλε για να με προστατεύσει. Mm-hmm. Ωραία. Θέμα πρώτο. Αυτό θέλετε και δεύτερο. Το ειρωνικό μου ακούγεται. Ορίστε. Το δεύτερο ειρωνικό μου ακούγεται. Όχι, καθόλου. Να με προστατεύετε εννοώ από τους πυρήνες. Να με προστατεύετε από την επίθεση που δεχόμουν. Και για να σα πω και κάτι παραπάνω, δεν ξέρω αν είναι είδηση ή μη είδηση. Στον ασχηματισμό που έγινε ένα μήνα από ό,τι έγινε πριν από την παρέτηση. Εγώ τηλεφώνησα και ζήτησα να μην είμαι στην κυβέρνηση. Μόνος μου. Του είπα δεν θέλω να. Και μας τα γέλαγε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι... Για να καταλάβω λίγο το συλλογισμό σας, κύριε Υπουργέ. Η βόμβα στο γραφείο σας μπήκε το 2009. Ναι. Δεν ήσασταν υπουργός. Όχι. Επομένως, γιατί ακολουθώντας το σκεπτικό σας, περιμένατε ότι θα ξεθυμάνει τώρα που πάψατε να είναι υπουργός και ανησυχήσατε όταν ο κύριος Ρουμπάτης σας είπε ότι εξακολουθείτε να είναι στόχος? Και είσαστε και φυλασσόμενος τώρα. Και... Δεν έπρεπε να ανησυχήσω. Καλά. Όχι, δεν το καταλαβαίνω πώς περίμενε. Εγώ θέλω να πω ότι διαφωνώ και με σένα, Κώστα Βαξιμπάνη, και με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο τώρα, που υποτιμάτε την απειλή. Για τη νομική στοιχειοθέτηση λέμε, δεν υποτιμούμε την απειλή. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτό σήμερα του Τσάκαλου εδώ είναι άγριο πράγμα. Όχι, όχι. Άγριο πράγμα. Παρεξηγηθεί αυτό που είπα. Βγήκε ανακοίνωση από την κυβέρνηση εναντίον αυτού. Για να μην παρεξηγηθεί. Τολμάνε οι υπουργοί ή οι δύο που κάνουν αυτά που κάνουν. Για τον τρομοκράτη ή για τον τάδε κρατούμενο ανακοίνωση. Γιατί όταν θα τη βγάζετε σε με απειλή, εμένα έχουμε ανοίξει όλη την ιστορία.
Και η κυβέρνηση δεν μιλάει σοβαρά. Δεν βγάζει ο υπουργό ανακοίνωση κάποιο στην ανακοίνωση κάποιου κρατουμένου. Έχει βγάλει υπουργείο ποτέ ανακοίνωση για το 2017. Αυτό είναι αδίκημα. Ποιο? Αυτό. Που λέει απειλίες, βεβαίως και. Ωραία. Θα κάνει κανένας μήνυση. Αυτό δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρω. Και το δικό σας ήταν αδίκημα της διαρροής απορρίτων, αλλά δεν έκανε κάποιος αγγελέας. Ποια απορρίτων, κύριε Μαξεμπάνη. Μα ήταν... είναι η διαρροή, δείξτε είναι τι. Είναι διαρροή απορρίτων. Εσείς λοιπόν έχετε αναφορές της ΕΕ, ότι έχετε. Οι αναφορές της ΕΕΠ έχω νομίμως. Πρέπει να συμφωνήσουμε. Ή έχετε αναφορές της ΕΕΠ. Νομίμως. Πράγμα που καθιστά εσάς υπόλογο ενός εγκλήματος. Της έχει με προσωπική αλληλογραφία. Με εντυπωσιάζει η γνώση σας στο ποινικό δίκαιο. Μισό λεπτό. Ή απλώς αντίθετο με τον Άριο Πάγο. Ή πρόκειται. Όχι, όχι, πρέπει να πείτε αν της έχετε. Με συγχωρείτε. Έλα τώρα. Προσωπική αλληλογραφία. Όχι, άλλο. Αυτά τα λένε η υπηρεσία φωτιά. Σε υστερόγραφα υπηρεσία φωτιά λένε αυτά που λέτε εσείς. Ρωτάω το εξή. Μην είστε όλοι μαζί. Ένα λεπτό. Σαν να τα γράφετε όλοι μαζί. Αυτή η στάση δεν μ' αρέσει και δεν τιμάται. Δηλαδή και τη σχέση που γιατί? Έχουμε. Ρωτάω το πάρα πολύ απλό δημοσιογραφικό. Ας μου κάνεις ποινική ανάλυση. Όχι. Λέω το εξής. Ή έχετε απόρριτα έγγραφα, ναι, τα οποία κάποιοι ή εσείς τα χειρίστηκαν όπως τα χειρίστηκαν, άρα μπαίνει και ένα θέμα, αυτό που βάζει το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δεν μπορεί να κάνει τα fake volan, τα απόρριτα έγγραφα. Μισό λεπτό, να τελειώσω. Ή δεν έχει τίποτα από αυτά. Στηρίζεστε στην διαβεβαίωση κατ' εσάς του Γιάννη Ρουμπάτη, το οποίο όμως πώς θα αποδείξετε? Ένα λεπτό. Καταρχήν, ο Γιάννης Ρουμπάτης μου το ανακατεύεται, είναι μεταγενέστερο. Τα έγγραφα τα οποία έχω δώσει, τα έχω δώσει στην εισαγγελέα του Άριου Πάγου και θα πάω να καταθέσω μεθαύριο. Με φώναξε ο αντισαγγελέας. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά τα έγγραφα είναι. Επαναλαμβάνω. Οι συνομιλίες. Όποιος θεωρεί, ή κάτι παραπάνω από αυτά. Όποιος θεωρεί και ξέρει και έχει πάρει ένα πτυχίο νομικής, ότι μπορεί να υπάρχει έγγραφο το οποίο θέτησε, έχει μέσα κείμενα που θέτει ο κίνδυνο τη ζωή σου και δεν μπορεί να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει, όποιος το πει αυτό. Θα διαβάσει λίγο την Άριο Πάγο, αυτό, θα διαβάσει λίγο ποινικό δίκαιο και μετά θα το συζητήσουμε. Η νομολογία του Άριου Πάγου. Σας το υπέρτατο αγαθό είναι το να προστατεύσει τη ζωή σας. Άλλο ρωτάω. Τα έχει λύσει αυτά η Αμερική για το απόρριτο. Κύριε Πανούση, αφού καταλαβαίνετε τι ρωτάω, γιατί κάνατε δεν καταλαβαίνετε. Δεν ρωτάω το πάρα πολύ απλό. Ναι. Εάν η άνωση απειλή σε νομική βάση, ναι, είναι η συγκεκριμένη, ναι, προκήρυξη ή η ανταλλαγή τηλεφωνημάτων μεταξύ τους, ναι, σας λέω ότι τέτοιες απειλές μεταξύ φυλακισμένων, ναι, ανταλλάσσονται 1500 κάθε μέρα. Για πείτε μου έναν που το έχουν βγάλει υπουργό. Όχι, κάτσε, ένα λεπτό. Ο Στεφανάτος, έναν υπουργό να μου πεις, έναν, ναι, υπουργό να μου πεις που του βγάζαν συνέχεια τέτοια. Τι εννοείτε? Είναι η τέταρτο. Από τη στιγμή που δημοσιοποιείται. Σας έχουν μια αντιπάθεια. Α, ναι, ναι. Προσωπική αντιπάθεια. Μα εγώ δεν λέω. Γνωρίζω, βγαίναμε το βράδυ. Κύριε Πανούση, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι άλλο η νομική στοιχειοθέτηση της απειλής. Πάλι τα νομικές. Και άλλο η ανησυχία σας. Ξαναρωτάω, πείτε μου έναν υπουργό που κατά τη διάρκεια. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τη... Σημαίνει ότι κάποιο με στοχοποιεί. Του Χρυσογοίδη, του είχαν βγάλει 15.000 ανακοινώσει. Κάποιο με στοχοποιεί. Και ανησυχούσε ο κύριο Χρυσογοίδη με 80 αστυνομικού. Δεν είναι αυτό, αν είναι από 80 ή 20. Κύριε Υπουργέ, γιατί πιστεύετε ότι σας στοχοποιούν? Γιατί πιστεύετε, ποια ερμηνεία δίδετε εσείς? Και δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το παρελθόν, είναι μια μακρά περίοδο από το 2009. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει ο Τσάκαλος για τις επιλογές του. Ποιες επιλογές δικές μου είναι αυτές που τις εκνευρίζω? Το 2009 ανέλαβα την ευθύνη λέγοντας ότι είμαι ένας, προσέξτε, φαντασιόπληκτος εγκληματολόγος. Λένε ακριβώς τα ίδια. Οι μεν υπουργοί της κυβέρνησης λένε ότι αυτό είναι φαντασίες που γράφει Πανούση με τις ιστορήματα. Κοιτάξτε πώς ταυτίζονται. Δείτε τα κείμενα των τριών. Με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω. Όχι, όχι. Έτσι όπως να τα δείτε, δεν σας είπα εγώ καταγγέλλω τι είπα. Δείτε, βγήκανε τρία κείμενα των φίλων των πυρήνων της φωτιάς. Στο τρίτο, μάλιστα, λέει στο ιστερόγραφο 10-11, μα δεν του κάνετε αυτού νου του ανθρώπου μήνυση αφού και απόρριτα. Έγινε μήνυση λίγο μετά. Προσέξτε. Δεν του κάνετε μήνυση αυτού νου του ανθρώπου που έχει πάρει τα πόρτα. 11-11 μου κάνει μήνυση η κυβέρνηση. Και μου λέτε τώρα. Υπάρχουν τα κελεύσματα του ιστερογράφου, η κυβέρνηση, αυτό. Σας λέω ότι υπάρχει λοιπόν μία κόκκινη γραμμή, δεν ξέρω ποια είναι, η οποία περνάει και από το χτύπημα στην νομική σχολή, έτσι. Μην σας δείξω φωτογραφίες τότε που σας επετέθησαν. Ωραία. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να μου πούνε γιατί. Όχι εγώ. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Άρα να καταλάβω μέσα σε μια ασφάλεια τη ζωή του κόσμου. Οι διάλογοι αυτοί του κυρίου Λάμπρου με, με τους φυλακισμένους των πυρήνων της φωτιάς, σας φαίνονται κανονικοί εσάς, διαβάζοντάς τους? Θέλω να πω, είναι διάλογοι που θα τους κάνατε εσείς? Όχι, βέβαια. Δεν είναι τίποτα πονηρό ή μαύρο. Είναι μια διαχείριση νομοθετική. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι τίποτα βρώμικο. Δεν νομίζω ότι είναι δώσ' μου λεφτά. Δείχνει κάποια σχέση, ξαναρωτώ, εκτός πλαισίου πολιτικής δεοντολογίας, να το πω έτσι. Δικογραφία και δεν θέλω να μιλήσω για τη δικογραφία πραγματικά. Πάντως, ο κύριος Λάμπρο ίδιος, και να βάλω προς τιμή του, γιατί δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο προσωπικό,
είπε ότι πράγματι πήγαινε φυλακές, πράγματα συζητούσε και ανέβηκε και ένα βίντεο που θα το δείτε, που είπε 7 φορές τα κάναμε όλα. Ό,τι μας ζητήσαν έγινε. Ό,τι μας ζητήσαν έγινε. Το καταλάβατε, λέει, ότι ό,τι μας ζητήσαν έγινε. Το είπε 7 φορές. Δεν είναι κακό να υλοποιούνται αιτήματα αν είναι δίκαια. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν θεσμοί στο σφωνιστικό σύστημα. Πρέπει να γίνει βέβαια υπάρχουν θεσμοί. Δημόσιο διάλογο αυτό. Υπάρχουν θεσμοί. Ο εισαγγελέας της φυλακής, το Κεντρικό Συμβούλιο Φυλακής, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Δεν πας να κάνεις διάλογο έτσι. Να σας θυμίσω. Δεν είναι θεσμικό. Δεν λέγεται θεσμικό αυτό. Ο κύριος Κουβελάκης, να σας θυμίσω το 1994, ναι, το είχαμε βγάλει σε απευθεία σύνδεση, ναι, μέσα στο Μέγα και 2. Είχε κουβαλήσει τους φυλακισμένους στο γραφείο του, ο ένας στα μαναπηρικό καροτσάκι και το σταμάτησα εγώ βγαίνοντας και τον έβγαλα στον Νίκο ως δανή σύνδεση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε στο παρελθόν και πιο στενές επαφές με τον κύριο Δικαιοσύνης. Όχι εν ώψη νόμου. Και εγώ θα το έκανα. Αν αυτή τη στιγμή όμως έχει. Πάντως εδώ συνομιλούσε ένας άτυπος σύμβουλος που είναι κομματικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν συνομιλούσαν τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Υποτίθεται ότι γι' αυτό, αυτό είχε είναι πει ένα ζήτημα. Απάντησε ο Υπουργός ότι γι' αυτό. Όπως και πει οι διάλογοι στους οποίους αυτός, εάν είναι αληθείς οι διάλογοι, στους οποίους αυτός δείχνει τον Πανούση λέγοντας ότι είναι υπεύθυνος για ό,τι αρνητικό. Την άποψή μου ξέρει ο κύριος Πανούση για τους διαλόγους. Τον στοχοποιεί με τον τρόπο αυτό. Δεν τον στοχοποιεί. Αυτή είναι η ερώτηση. Το θέμα είναι αν μπορώ να επιμείνω στο πολιτικό σκέλος, γιατί νομίζω ότι το νομικό πια έχει λυθεί μετά τις ανακοινώσεις. Δεν έχει νόημα κάποια νομική σύσταση. Θέλω να μου πείτε, μιλήσατε για παρακράτος. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, όχι τίποτα παραπάνω από τη γνώμη σας. Αν πιστεύετε ότι την ώρα που σχημάτιζε τη νέα του κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, είχε να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό το παρακράτος και σε εσάς και διάλεξε το παρακράτος. Και 5 αριθμού σλότ, αν μπορείτε. Αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Εμένα ο κύριος Τσίπρας με επέλεξε διότι γνωρίζω το αντικείμενο και διότι το σώμα με εμπιστεύεται, στο πω έτσι. Πιθανόν επέλεξε εμένα για να επιλεγεί ένας από τους άλλους συντρόφους, ο οποίος θα μπορούσε να μην χειριστεί την αστυνομία σε μια δύσκολη περίοδο. Ούτε όρο μου βάλε ποτέ, ούτε παρενέβη ποτέ στο έργο μου. Ο κύριος Τσίπρας δεν σήκωσε τον τηλέφωνο να πει κάνε αυτό, βάλε αυτό, ναι. Ποτέ. Ούτε ο κύριος Βούτσης, ποτέ. Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω τα κριτήριά του ή δεν ξέρω τις ισορροπίες που υπάρχουν μες στα κόμματα και δεν με ενδιαφέρει στο φινάλ τι ισορροπίες. Εγώ ξεκίνησα από το πρέπει να νιώθω ασφαλής ως Έλληνας πολίτης. Αν ήσασταν υπουργός τώρα, θα τα λέγατε αυτά. Θέλω να πω, αν μετήχατε στην κυβέρνηση αυτή και ερχόταν ο κύριος Ρουμπάτης ή όποιος άλλος από τις υπηρεσίες και σας έλεγε είναι ίδιο το κλίμα για σένα στις φυλακές όπως ήταν και πριν. Θα σας απαντήσω. Αν ήμουν γιατί από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου είπατε, αυτό σας είπε, ότι είναι ίδιο το κλίμα όπως αυτό και είπε, πριν. Αυτό το καταλαβαίνετε, αυτό ναι είναι. Αν ερχόταν. Δεν ξέρω αν είναι, όχι, αυτό λέτε εσείς. Ναι, ότι ναι, ναι, ναι. Αν ερχόταν αυτό το έγγραφο, πραγματικά θα πήγαινα στον Πρωθυπουργό. Αυτό το σημερινό. Ποιο έγγραφο λέτε? Αυτό πια περνάει τα όρια. Τα άλλα έλεγε θα ξεχαστούν, θα σταματήσω, ασχολούνται με κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Αλλά το τελευταίο έγγραφο που παίρνω πριν φύγω από υπουργό είναι είσαι δεν είσαι υπουργό, θα σε κυνηγήσουμε. Και έρχονται και αυτό, καπάκι. Και τι θα του λέγατε με αυτό το έγγραφο, δηλαδή, ότι κάποιο από τον Κορδαλό, αναρχικό ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Το ερώτημα δεν ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό, δεν τον ενδιαφέρει αν κινδυνεύω εγώ. Αν κινδυνεύω εγώ ή να με σώσει η αστυνομία. Τι θα λέγατε, δηλαδή, τον Πρωθυπουργό τον ενδιαφέρει το πολιτικό μέρος. Δηλαδή. Επαναλαμβάνω, αν εσείς σε μένα με απειλείτε διότι είμαστε κακοί γείτονες, κακοί φίλοι κλπ. Αυτό δεν αφορά τον Πρωθυπουργό. Ναι. Όταν όμως αυτή τη στιγμή αυτό διαμορφώνεται μέσα από αυτή τη σχέση που σας είπα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν με στοχοποιεί εμένα ο Τσάκαλος γιατί με γνώριζε από παιδί. Ο Λάμπρο, αυτός ξέρατε εσείς ότι είναι σύμβουλος στο Υπουργείο, ναι, Δικαιοσύνης. Ναι, ναι. Ήταν επομένως σύμβουλος, ναι, είχε κάποιο ρόλο. Ναι, ναι. Δεν μίλαγε απλώς σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Ούτε σαν Επιτροπή Δικαιωμάτων που έχει, ο άνθρωπος έχει δράσει. Και θετική δράση στις φυλακές. Στις φυλακές μετά. Ναι, θετική δράση. Αλλά άλλο αυτό και άλλο σύμβουλος υπουργού σε μια περίοδο που έχουν γίνει καταλήψεις για το, θυμόστε, για τον ξηρό, για τον DNA κλπ. Και προσπαθείς να φτιάξεις εκεί μια. Σας είχε πιέσει ποτέ να δεχθείτε διατάξεις ή να μην αντιδράσετε σε διατάξεις που στη συνέχεια έγιναν? Ποιος? Ο κύριος Λάμπρου. Όχι, όχι. Απλώς θα σας πω και ένα νέο για να μην στεναχωριέται ο κύριος Χατζηνικολάου που φωνάξαμε λιγάκι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που φέρνει. Δεν στεναχωριέμαι εγώ. Όχι, δεν μου αρέσει να με αδικούν. Ναι, και εμένα το ίδιο. Όπως δεν αδικώ, και δεν μου αρέσει και εμένα να με το αδικούν. Ίδιο όμως δεν μου αρέσει. Και εμένα. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα σενάριο συνωμοσίας. Ερωτήματα θέλω. Δεν υπάρχει.
Πάμε παραπέρα. Στο Υπουργικό Όταν Συμβούλιο, έρθει το Υπουργικό Συμβούλιο ο νόμος με τα θέματα ξηρού και τον παρουσιάζει ο κ. Παρασκευόπουλος, ο μόνος που είπε όχι ήμουν εγώ. Με τα θέματα ξηρού εννοείται, δεν έγινε νόμος για το ξηρό. Έγινε νόμος για το βραχιολάκι, γιατί το λέτε νόμος ξηρού. Για να το θυμηθούμε, παιδί μου, λέω. Το ναι, αλλά αυτό τώρα δημιουργεί εντυπώσει ότι έγινε ένας νόμος από την κυβέρνηση για το ξηρό. Παιδί μου, για να θυμηθούμε την περίπτωση τώρα. Θα μας τρελάνεις, μα είναι μέσα ο ξηρός. Θα μας τρελάνεις, βέβαια. Για το ξηρό έγινε. Γιατί αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδί μου, δεν είναι το ζήτημα. Εδώ αντέδρασε η Ουάσιγκτον, έγινε το έλα να δει. Για την πιθανότητα να βγει και ο ξηρός. Και γύρισε μετά ο Υπουργός Εξωτερικών σε ένα άλλο υπουργικό και για τον ξηρό. Και τον ξηρό. Κοιτάξτε, σας είπα, λέμε το ξηρό να συνοηθούμε. Τι άποψη έχω γι' αυτά. Μπορώ να τη συζητήσουμε, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι σε ένα υπουργικό συμβούλιο κάνει μια παρουσίαση ο κ. Παρασκευόπουλος και διαφώνησα μόνο εγώ. Και είπα: δεν γίνεται έτσι. Ναι. Όχι να μην γίνει. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έκανα 5-6 τροπολογίες που τις δέχτηκε ο Πρωθυπουργός. Τις δέχτηκε, είπε: κάντε αυτό που λέει ο Γιάννης. Και μετά από 2-3 μήνες έρχεται ο κ. Κοτζιάς, όπου είχε πάει στην Αμερική και είχε. Έτσι. Και μετέφερε τη δυσαρέσκεια. Και μετέφερε τη δυσαρέσκεια. Και πελάει και λέει ο Παρασκευόπουλος και πολύ σωστά ότι όταν τον έφερε ένας μίλησε. Ο Πανούς, κανένας άλλος. Λοιπόν, άρα, εδώ υπάρχει μια γενική προϊστορία σε ορισμένα πράγματα. Πώς ακριβώς εμφανίζονται, όχι έξω, μέσα στις φυλακές, πώς εμφανιζόντουσαν. Αισθάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει αλλάξει με τη νέα πολιτική ηγεσία ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων, και το λέω, διότι είδα μια επισήμανση που κάνατε. Αναφερθήκατε στα έκτροπα που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην πανελλαδική απεργία και που λέτε δεν θα είχαν συμβεί επί των ημερών σας. Τι θέλετε να πείτε? Δεν είπα αυτό. Είπα επί των ημερών μου δεν συνέβησαν. Δεν είπα δεν θα είχαν συμβεί. Μπορεί να ήμουν εδώ και να γίνει χειρότερα τώρα. Αλλά δεν σπάσανε τζάμια, δεν σπάσανε στον δρόμο. Είχα κάποια επεισόδια στα Εξάρχεια, τίποτα άλλο. 7 μήνες, αυτά είναι αντικειμενικά, είναι στοιχεία, τα παίρνεις και τα διαβάζεις, δεν είναι απόψεις. 7 μήνες που ήμουν εγώ δεν συνέβησαν αυτά. Και είπα, προσέξτε, τι θα συμβεί. Δεν είπα, θα καταστραφεί. Εγώ δεν καταγγέλω γενικώς. Αλλά όταν έχεις ως δόγμα, πώς το λένε, αφοπλισμό της αστυνομίας, διάλογος με τους κουκουλοφόρους. Εντάξει, διάλογος με τους κουκουλοφόρους, τι εννοούμε ακριβώς. Λέει ο κύριος Παρασκευόπουλος, πίσω από το κουκούλα υπάρχει ένας άνθρωπος. Πίσω από το κράνος του αστυνομικού ποιος είναι? Δεν είναι άνθρωπος. Ακούσατε τον τελευταίο δίμηνο πόσο είναι η νέα κυβέρνηση τη λέξη από τους αρμόδιους υπουργούς αντιεξουσιαστής, μπαχαλάκης, κουκουλοφόρος, το έχετε ακούσει? Όχι. Ψάξτε να το βρείτε. Γιατί έπρεπε να το πει κάποια κυβέρνηση αυτό? Έπρεπε να χρησιμοποιήσει δηλαδή ένα βαρύ φορτίο που. Δηλαδή, ποιοι κάνετε επεισόδια προχθές εγώ? Όχι, με συγχωρείτε, ποιοι τα κάνανε? Όχι, θέλετε να ακούσετε τη συγκεκριμένη λέξη? Γιατί, συγκεκριμένη, γιατί να ακούσετε τη λέξη Μπαχαλάκης? Ποιοι τα κάνανε, μην του πείτε. Υπήρχε μία τάση στον κύριο Σαμαρά να βγαίνει για να λέει ο Μπαχαλάκης. Υπήρχε μία. Πες τους κάπως. Πώς να τους λέμε? Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοινωνικούς αγωνιστές. Δεν το θεωρώ μομφή σε μία. Κοινωνικούς αγωνιστές τους είπαν όταν πιάσαμε να πετάνε μολότοφ και να καίνε. Ποιος τους είπε? Εφημερίδες. Τώρα με προκαλείτε για τις εφημερίδες, γιατί θα σας πάω στις εφημερίδες. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Πώς βλέπετε αυτό το χειρισμό τον ευνοϊκό που έχετε από τις εφημερίδες την ώρα που είναι στη χειρότερη φάση τους? Δηλαδή έχει βγει αυτός ο νόμος για τα κανάλια, ο συνεργάτης και σε εισαγωγικά αφεντικό του κυρίου Χιώτη πάει από τον εισαγγελέα 14 Δεκέμβρη. Τι βλέπετε να πει τώρα δηλαδή? Ότι πάει για τα δάνεια. Για μένα είναι εφημερίδες χτυπάνε την κυβέρνηση. Όχι, θέλω να πω ότι ο υπουργός. Μα τι λες τώρα. Πάντως δεν πάει μόνο ο. Όχι, δεν πάει μόνο. Ο κύριος Ψυχάκης. Πάνε όλοι οι εκδότες. Ναι, ναι. Γίνεται έρευνα. Όχι, δεν έχει πάει ακόμα στον εισαγγελέα. Καταρκτική. Δεν έχουν ασκηθεί οι κατηγορίε. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρον. Για όλα αυτά η καραμέλα τώρα δεν θέλω να πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή λοιπόν τη στιγμή. Όλο αυτό το οποίο έχει ανοίξει με τις δικές σας καταγγελίες, που άλλος τις θεωρεί βάσιμες, άλλος αβάσιμες, είναι μια χρυσή ευκαιρία για να χτυπηθεί η κυβέρνηση μέσα από προεκτάσεις όμως. Δηλαδή το ερώτημα που βάλε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Δεκτό. Ότι εσείς, κύριε Πανούση, θεωρείτε ότι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχέσεις κλπ. Αυτά που εσείς αρνείστε σήμερα περνάνε καθημερινά. Ωραία, πω, κατόπιν εντάξει, πληροφοριών εντάξει. Μου. Κοιτάξτε, είπατε όχι, αλλά είπατε και εκείνο το παρακράτος μετά και μπερδευτήκαμε. Υπάρχει το παρακράτος. Και το τηλεφώνημα στο διότι πρέπει να παρακράτος. Το τηλεφώνημα στα παιδιά έξω και μπερδευτήκαμε. Θα μας πείτε ποιος το έκανε το τηλεφώνημα. Ένα λεπτό. Να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, εγώ στα 66 μου είμαι άρχοντας των καναλιών, ελέγχω τα κανάλια. Διότι εχθές, την Κυριακή, η Real News ας πούμε ότι ήταν θετική. Το Βήμα θετικό. Το Έθνος είχε προσωπογραφία. Καλά, η Real δεν ήταν και ένα λεπτό. Η Real είχε και τον υπουργό. Αλλά είχε ένα κομμάτι. Είχε και τις δύο γνώμες. Ναι, ναι.
Εγώ αισθάνθηκα ότι ήταν θετικό. Συγγνώμη, να υπερασπιστώ και εγώ το βήμα. Το βήμα στο ρεπορτάζ που διαβάσατε έλεγε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία τεκμηριωμένη απειλή κατά του Υπουργού. Αυτό είναι το θετικό. Δεν λοιπόν, ήταν θετικό αυτό. Ήταν εγώ. Αρνητικό. Βέβαια. Άμα είναι όλα αρνητικά, προέκυψε σήμερα. Αυτό. Με συγχωρείτε, μην παριστάνουμε τις παρθένες των Νίκο Ανοχής. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι μεταξύ μας τι λέμε. Έτσι, όχι, αλλά αν θες να συζητήσουμε τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό για τα μίντια, σηκώνει πολύ κουβέντα. Το θετικό λοιπόν είναι το αρνητικό και το πραγματικό δεδομένο. Ας τον αφήσουμε να απαντήσει. Λοιπόν, τα κανάλια σε μια δύσκολη θέση και έχουν πιαστεί πάνω σας. Ένα αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Τα κανάλια είναι σε δύσκολη θέση. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί έχουν 124 εκατομμύρια δάνειο, 30 εκατομμύρια χρέη, δεν βγαίνουν με τίποτα, δεν μπορούν να πάρουν άδειες. Από πού προκύπτει αυτό? Δεν διαβάζει τον τόπο. Τώρα να ανοίξουμε κουβέντα. Δεν μπορώ να πω τα δικά μου και τα δικά σα. Τις άδειες χωρίς στρατιωτικό συμβούλιο. Αυτό είναι το παραμύθι που δεν έχει δράκο. Δεν αισθάνομαι οι άδειες. Εμένα με ενδιαφέρει. Τι ξεκινάς ότι το κανάλι το οποίο υπερασπίζει τον κύριο Πανούση έχει πάρει 124 εκατομμύρια. Ποιο είναι το κανάλι που υπερασπίζει τον κύριο Πανούση? Εμένα τώρα προκαλείς για να σου πει το κανάλι. Εγώ γράφω ονόματα, διευθύνσεις. Εγώ μπορώ να απαντήσω. Και χρωματίων. Λοιπόν, 124 εκατομμύρια το Μέγα έχει χρέη. Δάνεια. 30 εκατομμύρια έχει ζημιές. Κάθε μέρα η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ψάχνουν να βγουν κάπου να πιαστούν. Και βρήκαν τον κύριο Πανούση. Ναι, βρήκαν εμένα, με βρήκαν. Τηλέφωνο, όπως λέει και κάποιος σήμερα, πηγαίνω σε στον μεγαλοεκδοτών τα σπίτια και μιλάω. Αν περνούσε από εδώ έχουν ο κύριος Ψυχόλης, θα μιλάει. Κύριε Βαξεβάνη, δεν θα μιλάτε όταν μιλάω. Τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν λέτε κάτι με υπονοούμενο, θα ακούσετε και τα δικά μου όμως. Αν μπει εδώ μέσα ο κύριος Ψυχάρης, ο κύριος Μπόμπολας και ο κύριος Βαρδινογιάννης, δεν με γνωρίζουν. Θα πάνε από εκεί γιατί είναι ποιος είμαι. Όταν τα πετάτε, να προσέχετε τι πετάτε σε μένα. Σε μένα είναι ηθικά. Να προσέχετε τι πετάτε. Θα ακούσετε τώρα. Για πραγματικό γιατί με την ίδια έννοια που το βάζετε. Τα μου. Αυτό λέω. Δεν γίνεται, δεν παίζεται. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Διότι θα απαντήσω. Κύριε Βαξεβάνη. Με δύο πράγματα. Πρώτον, το κόντρα έχει πρωτοσέλιδο ότι είμαι μέλος μιας διεθνούς τέτοιου να ρίξω τον Τσίπρα. Η εφημερίδα των συντακτών έχει συμβόλαιο θανάτου με μένα. Δεν σύντηκε. Αυτά που γράφει πρέπει να τρελαθεί. Άρα. Πρέπει να υποθέσουμε ότι έχω μπει μέσα στα μίντια, με βοηθάνε τα κανάλια γιατί κάπου έχω συναλλαγή, με βοηθάνε οι εφημερίδες γιατί θα ρίξουν τον Τσίπρα. Εγώ σας είπα ψήφισα Τσίπρα. Και είμαι τσιπρικός, το καταλαβαίνετε. Είναι άλλο τον άλλο, το άλλο. Αλλά η θεωρία ότι όταν λες κάτι κουβαλάς νερό στο μήλο της αντίδρασης, μας ερωτήσει η Σοβιετική Ένωση. Αν δεν το κόψουμε δεν αυτό είπα, το πράγμα, αυτό. Ότι όποιος έχει να πει κάτι, αν είναι λάθος, είναι λάθος. Και θα σας πω και κάτι που θα δώσω στη Βουλή μεθαύριο, κύριε Χατζηνικολάου, μια είδηση. Στη Βουλή αυτό που θα δώσω πριν ξεκινήσει. Έχει κάνει και ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το θέμα σας ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Αλλά εγώ δεν αφήνω να με καπελώσουν κόμματα. Να το ξέρετε. Αν ο καθένας θέλει να πει τα δικά του. Τι θα δώσετε. Ούτε. Ένα λεπτό να τελειώσω. Αν το κάθε κόμμα θα πει τα δικά του και κάθε κανάλι θα δώσει τα δικά του, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν μπλέκω σε αυτά. Να είναι ξεκάθαρα για να τελειώνουμε με αυτές τις συνωμοσίες τις σκοτεινές. Δεν σας καταλόγησα. Εγώ λοιπόν είπα στη Βουλή σε ένα σημείο που θα του δώσω πριν μπούμε μέσα για τη συζήτηση. Προλεγόμενα το λέω, έχω ένα εστερόγραφο. Θα το διαβάσω. Για να συνογιόμαστε για να καταλάβουμε τι λέει ο καθένας. Να και η είδηση τώρα. Πριν την εγώ, επειδή έχω μια σοκρατική αντίληψη των νόμων και της πολιτείας, αν έχω υποπέσει αδίκημα και καταδικαστώ, δεν θα ζητήσω κανένα ευεργέτη. Θα εκτίσω την ποινή μου κανονικά. Οι άλλοι θα πράξουν το ίδιο. Ή θα κρυφτώ πίσω από καμιά νυχτερινή τροπολογία. Εγώ λοιπόν, αν έχω κάνει λάθος, θα το πληρώσω. Είμαι μόνος μου, είμαι καθαρός. Το ξέρει η ελληνική κοινωνία 40 χρόνια ποιος είμαι. Και αυτά τώρα, τι σούπανε και τούπες και τέτοια, τα πετάω στον τελεκέ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφω με τα ερωτήματα των συμπολιτών μας που είναι εδώ στο στούντιο και παρακολουθούν την εκπομπή. Λίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Στο 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, πρέτα ποτέ. Δύο CD με τα πιο λαμπερά ονόματα του καλού γαλλικού τραγουδιού. Μαζί,
Harper's Bazaar. Ανανεώστε το look σας με τις καλύτερες προτάσεις των σχεδιαστών. Ακόμη, ιστορικά θέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Στα My Market κερδίζει πάντα η οικονομία. Μόνο στα My Market, 5η έως Σάββατο, πάπλωμα μονό σε διάφορα χρώματα μόνο 14,50 και διπλό μόνο 17,50. Ακόμα, Pampers Baby Dry, οικονομική συσκευασία, μόνο 8,10. Βαρελίσια φέτα, μόνο 5,90 το κιλό και φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο, μόνο 2,10 το κιλό. My Market, πραγματική αξία στην οικονομία. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί Τζέιμι. Ο Τζέιμι Όλιβερ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα με εορταστικά μενού, λαχταριστά κρεατικά και απίθανα cheesecake. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα τεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Δύο ερωτήσεις πολύ έντονα έρχονται από το διαδίκτυο. Η μία είναι για τον Κώστα τον Βαξεβάνη. Τι θα έκανες αν αυτά που λέει ο Πανούσης τώρα τα έλεγε υπουργός του Σαμαρά. Για το Σαμαρά και την κυβέρνησή του. Δηλαδή αν έλεγε ότι... Ρωτάνε εδώ φίλοι. Ρώτα τον λέει τον Κώστα. Νομίζω ότι και τώρα. Ό,τι και τώρα. Θα έθετε ερωτήματα στον υπουργό. Δεν θα είχες βγάλει... Ανέβεις τον... τα κάγκελα. Δεν θα έβγαινε το hot dog στα κάγκελα με τον Υπουργό Εξώφυλλο. Όχι, και... μόνο, δεν νομίζω. Όχι. Εδώ υπήρξε... Να το πω εγώ, όχι για τον Κώστα, διαφορετικά. Τι θα λέγαμε όλοι μας αν σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση πήγαινε ο Υπουργός Δικαιοσύνης να καταθέσει αναφορά εναντίον συναδέλφου του, συνοδευόμενος
από τον διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και τον γραμματέα της κυβέρνησης. Αυτό όντως είναι θέμα, στο οποίο όμως απάντησε νομίζω κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι ποιος, ότι... Επειδή λες για τον Σαμαρά, να το πούμε με πρόσωπα. Τι θα γινόταν αν πήγαινε ο Αθανασίου με τον Παλτάκο και τον Λαζαρίδη. Σε μια δήλωση ότι αφού δεν επεμβαίνει εισαγγελέας όπως θα έπρεπε μετά από τα όσα έχουν ανακοινωθεί, έπρεπε να το κάνει κάποιος από εμάς. Το άλλο ερώτημα που έρχεται πολύ έντονα αφορά εσάς, κύριε Πανούση. Ποιο είναι αυτό το παρακράτος? Γιατί δεν λέτε τι είναι αυτό το παρακράτος? Αυτό και δικό μας. Στο οποίο αναφερθήκατε. Το παρακράτος. Έχω δεκάδες μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. Το κράτος έχει συγκεκριμένες θεσμικές λειτουργίες. Ό,τι δεν ακολουθεί τις θεσμικές λειτουργίες του κράτους. Δηλαδή... Μη μας λέτε θεωρητικά. Θέλετε ονόματα, αν είναι ο Μίτσος και η Μαρία, αυτό δεν λέτε. Όχι. Ό,τι δεν ακολουθεί τις θεσμικές λειτουργίες των νόμων και του συντάγματος, δημιουργεί άλλη δομή. Να το πω όλοι. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να απαντήσετε με ως πολιτικός και όχι ως καθηγητής. Αυτό σας είπα. Εσείς μας δίνετε τον ορισμό του παρακράτους. Αν υπάρχει... Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι καταγγέλλεται, ποιους καταγγέλλεται και γιατί τους καταγγέλλεται. Εάν οι νόμοι παράγονται όχι στο κοινοβούλιο, αλλά με διαβουλεύσεις αδιαφανείς από ανθρώπους... Ο Λάμπρου είναι το παρακράτος. Αν λέω, δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Αν παρακράτος, υπάρχει εγώ βάλω ερωτηματικό. Υπάρχει το παρακράτος, εγώ βάλω ερωτηματικό, όπως έχετε. Σήμερα υπάρχει παρακράτος που λειτουργεί? Εγώ νομίζω ότι διαχρονικά υπάρχει παρακράτος. Άρα και σήμερα. Διαχρονικά από εγώ το 1974 και μετά. Καταλαβαίνετε πόσο βαρύ είναι αυτό που λέτε. Ναι, είστε πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης και λέτε ότι από αυτά που γνωρίζετε ακόμα και σήμερα υπάρχουν παρακρατικές λειτουργίες. Σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ναι, το παρακράτος εσείς το έχετε ταυτίσει με φίλο και με χούντες. Όχι, όχι. Το παρακράτος. Όπως το περιγράφετε. Είναι παραθεσμική λειτουργία. Είναι παραθεσμική λειτουργία. Να σα πω κάτι. Την οποία κάνουν ποιοι όμως? Εδώ πρέπει να απαντήσω. Σήμερα πριν έρθω, άκουσα στις ειδήσεις ότι υπάρχει μια καταγγελία στη Βουλή από τον κύριο Αβγενάκη ότι δύο υπουργοί έχουν στήσει ένα μαγαζί και διευκολύνουν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αυτό είναι παρακράτος ή είναι διαφθορά? Παρακράτος. Όχι, η διαφθορά είναι μέρος του παρακράτους. Βέβαια. Το παρακράτος δεν είναι μόνο στρατιωτικό αστυνομικό. Παρακράτος είναι και όλο αυτό το πράγμα. Όλο το αλυσβερί της διαφθοράς είναι παρακράτος. Διότι κάνει παράλληλη δομή. Πολιτική μηχανή, λέει η θεωρία ότι λέγεται αυτό. Σας κάλυψε. Τώρα, εδώ μου λένε ορισμένοι φίλοι ότι όπως εσείς λέτε ότι στοχοποιηθήκατε από ορισμένους του ευρύτερου χώρου, έτσι στοχοποιείτε κι εσείς τώρα τον διοικητή της ΕΥΠ, τον Γιάννη Ρουμπάτη. Διότι τον βάζετε σε ένα στόχαστρο λέγοντας ότι σας μετέφερε πράγματα που ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει ότι τα μετέφερε. Όπως δεν επιβεβαιώνει ο ίδιος ούτε ότι μίλησε στον Πρωθυπουργό μεταφέροντας τότε ότι κινδυνεύεται, γιατί δεν θεωρούσε ότι κινδυνεύεται. Καταρχήν, το ίδιο είπε ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Παρασκευόπουλος και τώρα ο κύριος Ρουμπάτης. Δηλαδή, αυτοί εκτιμούν αν κινδυνεύω εγώ. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πως τι το κάνουν. Η μόνη περίπτωση για να ξέρουν τι λένε είναι να ξέρουν από ποιους κινδυνεύω και να του έχουν πει αυτοί ότι δεν θα με πειράξουν. Η μόνη περίπτωση. Φαντάζομαι ότι ξέρουν αν είπαν κάτι στον Πρωθυπουργό ή όχι. Πληροφορία και σωστά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άρα αυτοί που λένε δεν κινδυνεύω, έχοντας το πίσω μου το 2009 και μπρος μου τον κύριο Τσάκαλο, δεν θέλω να τους κρίνω. Εγώ θα παραιτιόμουν. Ο Τόσκας και ο Παρασκευόπουλος που βγαίνανε και λέγανε μα δεν κινδυνεύει, μετά από αυτό έπρεπε να παραιτηθούν. Δικό τους πρόβλημα, δεν δικό μου. Πάμε τώρα στο. Ποιο άλλο είναι το ερώτημα? Στη στοχοποίηση του Ρουμπάτη από εσάς. Εμένα ο Ρουμπάτης είναι φίλος μου. Η ρόλη μας ήταν μια χαρά. Όταν όμως υποστηρίζω τη ζωή μου και την ασφάλεια της οικογένειάς μου, αυτά στη στάθμιση δεν πέφτουν έτσι. Δεν το κατήγγειλα για τίποτα. Δεν είπα ότι παρανόμησε. Δεν είπα ότι μου έλεγε τα μισά. Δεν είπα ότι τόσο τον Πρωθυπουργό. Τίποτα από αυτά έχω πει. Έχω πει όμως την πηγή μου. Που μπορούσε και να μην την πω, να πω κάποια έγγραφα και να μην ξέρει κάτι. Και ξεχνάτε κάτι, κύριε Υπουργέ, ότι ήσταν υπουργός δημόσιας τάξης. Δηλαδή, τι να πούνε οι απλοί πολίτες? Κινδυνεύατε, είχατε πληροφορίες. Υπήρχαν παρακρατικοί, παραθεσμικοί άξονες και. Και το ερώτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν αυτά είναι αλήθεια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έκανα Τετάρτη Παρασκευή. Όχι, είναι το ότι δεν τα αντιμετωπίσατε με τον τρόπο που έπρεπε. Πώς? Ως υπουργός δημόσιας τάξης. Δηλαδή, και αφού δεν μπαίνετε σε μια κυβέρνηση, εμφανίζεστε και τα λέτε. Και όπου πάμε στο ζουμί, λέμε ποιος ήταν ο κίνδυνος εκτός από την απειλή της προκήρυξης. Μου Ρουμπάτης. Κύριε Μπαξεβάνη, αυτά έχουν βάση που λέτε. Όμως μιλάτε με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ παραιτήθηκα τρεις φορές. Τρεις φορές ως την παραίτησή μου. Και σας είπα ότι τελευταίο ανασχηματισμό είπα δεν θέλω να μπω στην κυβέρνηση. Άρα αυτή η θεωρία ότι γιατί δεν το έκανες τώρα, τότε κλπ. Είναι μια εκτίμηση που κάνει ο καθένας. Κύριε Πανούση, αν μας βλέπει τώρα ο Πρωθυπουργός,
Τι μήνυμα θα θέλατε να του στείλετε? Ότι πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί? Γιατί πράγμα. Διότι πρέπει να του αναλύσω ορισμένα πράγματα τα οποία τον έχουν παγιδεύσει, έχουν φιλτραριστεί, δεν ξέρω τι εικόνα έχει. Μπορεί και ο Πρωθυπουργός να πιστεύει ότι τα έχω βρει με τα κανάλια και θέλω να το ρίξω. Άρα. Πιθανόν. Πιθανό. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει μια εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που του έδωσε τέτοια ευθύνη τους 7 πρώτους μήνες, θα έπρεπε και να τον ακούσει. Τουλάχιστον να τον ακούσει. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και πρόσωπα μέσα. Δεν είναι λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής, είχατε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό απρογραμμάτιστα, νομίζω, στο Κοινοβούλιο και τα είχατε πει μία μισή ωρίτσα κάπου εκεί. Γιατί δεν το τάπατε τότε? Όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό, εκείνη, για αυτό που λέτε, ήταν μία σύσκεψη με το μεταναστευτικό. Και μείνατε οι δυο σας κάποια στιγμή. Ναι, και συζητάμε διάφορα πράγματα. Ούτε καν στο μυαλό μου πέρασε να κάτσω να του πω, ξέρεις κάτι, είναι και 5 μέσα στη φυλακή που με κυνηγάνε. Θα μου έλεγε εντάξει, αφού σε κυνηγάνε, βάλα άλλους 8 από πάνω να σε φυλάνε. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Βαγγελοπούλου Μαρία Θάνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς για τη δική μου γνώμη, θεωρώ λίγο ανορθόδοξο ότι προβαίνετε τώρα σε ενέργειες, εφόσον δέχεστε απειλές από το 2009 και δεν ήσασταν και υπουργός. Η δικαιολογία, ας πούμε, ότι δεν είστε υπουργός και ακόμα συνεχίζονται οι απειλές, δεν ισχύει. Αυτό που είδατε σήμερα δεν ισχύει. Θεωρείτε ότι, θέλω να σας πω, αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κακή πολιτική που δεν ενημερώσατε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό? Βέβαια το ρωτήσαμε αυτό όλοι μας. Ο υπουργός δεν είναι αρμόδιος για την ασφάλειά μου. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός είναι αρμόδιος για το πολιτικό μέρος. Άρα έχει ενημερωθεί και τώρα. Αν δεν είχε ενημερωθεί τώρα, το καταλαβαίνει τι γίνεται. Άρα ένα τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού που θα έλεγε ότι ένα λεφτό, τι είναι αυτά που λες πολιτικά, θα έλυνε τα πράγματα. Τελειώναμε το πολιτικό. Τα άλλα τα νομικά που λέει ο Βαξεβάνης θα τα βρει η δικαιοσύνη. Εγώ θα τα βρω. Άλλος θέλει να κάνει ερώτημα, έλατε. Καλησπέρα κύριε Παρνούς, Χρυσοχού Γιώργος ονομάζομαι. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, τελικά έχετε μετανιώσει που ασχοληθήκατε με την πολιτική ή όχι? Καλή ερώτηση. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος της ζωής μου. Ήταν μια πρόκληση, διότι αυτά που δίδασκα 30 χρόνια ήθελα να δω αν μπορούν να εφαρμοστούν. Αν γινόμουν υπουργός υγείας, θα είχατε δίκιο. Θα μου λέτε, τι θέλετε τώρα, πολιτικό είσαστε εσείς? Γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Όταν όμως διδάσκεις 30 χρόνια αστυνομία, εγκληματολογία κλπ. Και σου λέει ένας πρωθυπουργός της αριστεράς, μάλιστα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός. Εγώ το θεωρώ, δεν πειράζει τι θεωρούν οι άλλοι. Εφάρμοσε τα, κάντα. Δηλαδή, κάνε το σώμα να αναβαθμιστεί, να συμφιλειωθεί με την κοινωνία, να ακούει το Σύνταγμα. Κάνε την κοινωνία να αγαπήσει τον αστυνόμο. Κάνε τα κόμματα να συμφωνήσουν. Και έγινε 7 μήνες αυτό, σε μεγάλο βαθμό έγινε. Αυτό ήταν μια πρόκληση για μένα, για να δω αν όσα έλεγα ισχύαν ή δεν ισχύαν. Η κυβέρνηση είναι αριστερή. Άρα, εσείς θεωρείτε ότι είστε αριστερός. Η κυβέρνηση αυτή σήμερα είναι αριστερή κυβέρνηση? Δεν ξέρω πώς ορίζει η κυβέρνηση το αριστερό. Ο σκηνοθέτης βέβαια ελέγχεται, γιατί έχασε το χαμόγελό σας όταν ρώτησα αν είναι αριστερή η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς ορίζεται, αλλά θέλω να πώς ορίζει τον εαυτό της, έτσι. Θέλω να πω όμως ότι συχνά λέω, το έχουν αποδώσει στο Τζίμι τον Πανούση, ένα δικό μου, αριστερός μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές της αριστεράς. Η αριστερά δεν είναι διακήρυξη. Η αριστερά δεν διχάζει. Η αριστερά πείθει, δεν απειλεί. Η αριστερά θέλει διαφάνεια. Η αριστερά θέλει πολιτική ευθύνη. Αυτά τα πράγματα δεν τα πολύ βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Άλλος από εδώ, όχι, πάω απέναντι. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Λουφεξή Σωτήριος, σπουδαστής δημοσιογραφίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πανούση, το εξής. Θα μάθουμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί ακριβώς οι βουλευτές που λέτε κι εσείς? Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι στην τρομοκρατία. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν σε εσάς? Για ποιο λόγο, τέλος πάντων, ασκούν αυτό το απεχθές αδίκημα που κάνουν, τέλος πάντων, με την τρομοκρατία που ασκούν σε εσάς? Και αν θα μάθουμε ποτέ αυτά τα άτομα και τι θα γίνει στη συνέχεια, έπεται μια συνέχεια, η οποία ποια θα είναι, σύμφωνα με τη δική σας γνώμη? Επί του πρώτου θα σας δώσω μια απάντηση που την έψαξα το 2009. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πολύ καλό δάσκαλο, με σχόλια μιλάω για μένα, είναι, και πολύ έντιμο άνθρωπο. Άρα γιατί να με επιτεθούν? Και ανοίγω μια παρένθεση, κύριε Χατζηδάκη. Είναι αλήθεια ότι είπατε, ερωτηθήκατε από κάποιον συνάδελφό σας αν θα επιστρέψετε στο πανεπιστήμιο? Ναι. Και είπατε όχι, δεν μπορώ να επιστρέψω, ότι φοβάστε να πάτε στο πανεπιστήμιο? Προφανώς, παρετήθηκα ήδη. Τι θα πάμε, χτίσουνε?
Όταν δηλαδή συμβαίνουν αυτά, φαντάζεσαι να πάω στο πανεπιστήμιο και να γίνει τώρα να δεις. Λοιπόν, προσπάθησα να καταλάβω τι μπορεί να είναι αυτό. Εκείνες εποχές οι δηλώσεις ήταν ότι επειδή εγώ ήμουν υπέρ των δικαιωμάτων κλπ. Ότι πρόδωσα το 2008, πρόδωσα το Δεκέμβρη δηλαδή, που δεν είπα ότι είναι κοινωνική εξέγερση, και μου το χρεώσαν αυτό. Διότι έχουμε το εξής παράδοξο. Τον κύριο Κουμουτσάκο το χτυπάνε ακροδεξί και τον κύριο Πανούση το χτυπάνε, ας πούμε, ακροαριστερή. Ανάποδα έπρεπε να ήταν. Έπρεπε να χτυπάνε οι αριστεροί τους δεξιούς και οι δεξιοί τους αριστερούς. Δεν θα έπρεπε τίποτα να γίνει. Εδώ έχουμε παράδοξα πράγματα. Πώς λειτουργεί το σύστημα, σε παράκρουση. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το βρω. Θα σας πω όμως μια υπόθεση εργασίας. Επειδή κρατάει πολύ αυτή η κολόνια, από το 9 μέχρι σήμερα, και ενδιάμεσα με έχουν χτυπήσει οι κουκουλοφόροι, εγώ έχω την εντύπωση την ίδια. Έχω την εντύπωση την ίδια. Αυτά. Ερώτηση που έρχεται από το Twitter. Επειδή σας άκουσαν που είπατε ότι θα λέγατε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να τα πείτε. Του τηλεφωνήσατε πριν δημοσιοποιήσετε όλα αυτά? Δηλαδή τώρα, αυτές τις τελευταίες 10 μέρες. Τι ζητάτε από μένα? Του κάνατε ένα τηλεφώνημα, μήνυμα, θέλω λοιπόν, να έρθω να σας δώσω πέμπτη είδηση που δεν την ξέρει η γυναίκα μου. Του στείλα μήνυμα. Και δεν υπήρξε απάντηση. Αλέξη, πάρε με. Μπορώ να συμπληρώσω το ερώτημά σου? Ναι, Βασίλη. Σκεφτήκατε λίγο ότι κάνατε λίγο παραπάνω σοου? Δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή σας. Okay, η δικαιοσύνη έχω βγει, είναι τι σοου, έχω βγει σε ραδιόφωνο, κύριε Γιώτη, έχω βγει σε τηλεόραση. Τι σοου, δώσατε μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα. Επακολούθησαν 2-3 δηλώσεις σας σε site. Συνέντευξη στην Καθημερινή, δεύτερη εφημερίδα. Η πρώτη είχε να κάνει με αυτό το οδήγημα, δεν είχε έτσι. Φαίνεται ότι επειδή τους είστε και εγκληματολόγος και το μυθιστόρημα το δουλεύετε, το ξέρετε πώς δουλεύετε, φαίνεται σαν να έχετε μια στρατηγική επικοινωνίας. Θα δεχτώ λοιπόν αυτό που λέτε, αφού κάνω σοου, και θα δηλώσω ότι είναι η τελευταία φορά που βγαίνω σε media. Όχι, να μας κλείσετε και το σπίτι, να χάσουμε έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Η τελευταία και η πρώτη και η τελευταία φορά είναι Χατζηνικόλαου. Δεν ξαναβγαίνω πουθενά. Δεν γίνεται να το τηρήσετε. Όχι, δεν είναι. Έχω αρνηθεί από όλους. Επί 20 μέρες δεν βγαίνω πουθενά και μου λένε ότι κάνω σοου. Δηλαδή, τι σοου δηλαδή. Μια φορά έχω βγει τηλεόραση. Ρωτάει ένας φίλος αν θεωρείτε ενδεχόμενο να στοχοποιείτε και τον κύριο Λάμπρου σε άλλους, στην άλλη πλευρά της πολιτικής κοινής. Αυτοί έχουν δίκιο. Ότι ως παράπλευρη απώλεια και όχι ως δικιά μου επιθυμία. Σας λέω, δεν έχω τίποτα τον κύριο Λάμπρου. Και πολλά πράγματα που κάνει στο παρελθόν είχαμε και μαζί είχαμε συνεργαστεί σε διάφορα πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που έγινε στις φυλακές αυτήν την εποχή. Είχατε συνεργαστεί, εννοείται, για τα δικαιώματα ναι, των κρατουμένων. Ναι, ναι, για αυτά, για αυτά. Άρα δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Και σας είπα, δεν έχω τίποτα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό που λέτε μπορεί να συμβαίνει ως παράπλευρη απώλεια. Όπως αυτή η απάντηση εδώ είναι κυρίως γιατί άλλοι κρατούμενοι σου λένε κάνετε ειδικές σχέσεις εσείς για να έχετε ευεργετικές διατάξεις, ενώ εμείς δεν έχουμε. Αλλά αυτά είναι παράπλευρα. Εγώ δεν έχω να πάθει τίποτα, κύριος Λάμπρου. Δεν θέλω καθόλου να πάθει τίποτα. Επίσης, θυμίζει ένας φίλος με αφορμή μια αναφορά του Κώστα Βαξεβάνη ότι ο υπασπιστής του πρώην υπουργού, του Χρυσοχοΐδη, σκοτώθηκε. Ο κύριος Βασιλάκης, Ναι, Βασιλάκης, ο κύριος Βασιλάκης. Ο φάκελο. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα. Γεράσιμος Καρόνης ονομάζομαι. Υπάρχουν άτομα τα οποία αμφισβητούν την πιστότητα των εγγράφων που έχετε παραδώσει. Ποια είναι η τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό? Θα ξεκινήσω από το μυθιστόρημα. Αν λοιπόν αυτά τα άγγραφα με σφραγίδες κανονικές, με κοινοποιήσεις στον Υπουργό Παρασκευόπουλο, στον αρχηγό της Ελλάς, δεν είναι γνήσια, κάποιος τα κατασκεύασε. Άρα λοιπόν εγώ, από ό,τι κατάλαβα, πήρα σφραγίδες, πήρα διάφορα, κατασκεύασα 5-6 εκεί χαρτιά, όπου στα καλά του καθουμένου βάζω τον κύριο Λάμπρο και τον εκθέτω, όπως σας έλεγε ο κύριος Χατζηνικολάου, και εκθέτω και από ό,τι κατάλαβε και τους πυρίες της φωτιάς που και αυτοί διαφωνούν. Όλο τον κόσμο έτσι, έτσι. Γιατί? Δηλαδή, είναι λογικό να πιστεύει κάποιος ότι ένας υπουργός ή ένας καθηγητής πανεπιστημίου φτιάχνει έγγραφα για να κάνει τι? Άρα λοιπόν είναι στον χώρο του παράλογου ότι εγώ έφτιαξα έγγραφα. Τώρα, επαναλαμβάνω, εγώ θα ζητήσω τις κασέτες. Νέο μήνυμα στο Twitter. Το Twitter βοηθάει πιο πολύ από εμάς σήμερα. Είναι πιο προωθημένο. Πολλές φορές. Λέει, για να στείλατε μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας να τον δείτε, σημαίνει ότι δεν τον θεωρείτε τμήμα αυτού του παρακράτους για το οποίο μιλάτε. Ούτε κατά διάνοια. Μάλιστα.
Άρα είναι και σύμμαχος πρακτικά στην υπόθεση αυτή, αν επέλεγε. Ελάτε. Καλησπέρα. Παπαχαρτοφίλη Στάθης λέγομαι. Η υπόθεση αυτή έχει δύο σκέλη, το πολιτικό και το νομικό. Σαν νομικός που είστε, με τα στοιχεία που έχετε καταθέσει, πώς πιστεύετε ότι θα καταλήξει? Και αν δεν καταλήξει πουθενά, τι θα έχει μείνει τελικά? Εάν δεν... Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Λόγω του ρόλου των media ή των πιέσεων που μπορεί να δέχει το καθένας, βγαίνουν οι ίδιοι και τα λένε. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ τον κύριο Λάμπρου στα ραδιόφωνα στη τηλεόραση. Βγήκε όμως και το είπε. Ότι εγώ έκανα αυτή τη διαβούλευση, όπως θα την πείτε. Άρα λοιπόν σιγά σιγά βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι για το δικό τους λόγους δικαιώνουν τις δικές μου υποψίες. Αυτό όμως έχει να κάνει κυρίως με το πολιτικό μέρος της υπόθεσης. Το άλλο, αν θέλετε τη νομική μου άποψη, παρόλο που δεν είναι εδώ στιγμή, η μένη μηνυτήρια αναφορά των υπουργών θα πάει πραγματικά από το παράθυρο, δεν έχει καμία νομική βάση, είναι στον αέρα. Η ιδέα δικιά μου θα σταθμιστεί αυτό που είπατε, αν δηλαδή υπήρξαν κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένους κύκλους και από εκεί πέρα πώς θα χαρακτηριστεί αυτή, αν είναι απειλές κατά τη ζωή, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Αν όμως δεν υπάρχουν οι κασέτες, θα έχουμε εξαγωγή εγγράφων και θα έχουμε και πλαστογραφίες. Αν δεν υπάρχουν οι κασέτες. Εγώ επαναλαμβάνω. Να ρωτήσω, κύριε Πανούση, δηλαδή τώρα πρέπει να ρωτήσω γιατί το έθεσε νομίζω σωστά. Υπάρχουν άλλα στοιχεία πλην των συνομιλιών, το επαναλαμβάνω. Ναι, ναι. Γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Πλην των συνομιλιών, σε αυτά που έχετε καταθέσει. Μην μας πείτε ακριβώς δε. Πλην αυτών που έχετε, σε αυτά που έχετε καταθέσει. Πλην των ηχογραφημένων συνομιλιών που έχουν υποκλαπεί. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κινδυνεύατε, ώστε να δικαιολογούνται και όλα τα υπόλοιπα? Αυτό είναι το ερώτημα. Φαντάζομαι δεν θεωρείτε τόσο αφελή να τα έχω καταθέσει όλα. Ένα. Και δεύτερον, μην θεωρείτε. Δεν σας ρώτησα αυτό. Όχι. Άρα υπάρχουν και άλλα χαρτιά. Τα άλλα χαρτιά. Λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Mm-hmm. Τα άλλα χαρτιά. Θα καταθέσετε τώρα ή σε μεταγενέστερα? Όχι, ξέρετε τι γίνεται τώρα, όμως μπαίνουμε γιατί σε μια είπατε, άλλα χαρτιά. Πάτε στον εισαγγελέα να καταθέσετε. Με ρωτήσατε κάτι και σας απαντάω. Ναι. Υπάρχουν και άλλα χαρτιά. Δεν σας είπα ότι υπάρχουν άλλα της ΕΕΠ. Υπάρχουν και άλλα χαρτιά. Σε αυτά που έχετε καταθέσει, υπάρχουν άλλα χαρτιά, στοιχεία, να τα ονομάσουμε όπως θέλετε, που αποδεικνύουν την απειλή? Ναι, ναι, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διαχρονική απειλή. Τη διαχρονική μου απειλή. Και γιατί δεν τα έχετε καταθέσει όλα στην εισαγγελική αρχή? Μα με δικιά μου τακτική είναι αυτή. Δεν έχουμε ρωτήσει για τους αδιάφθορους. Α, να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, συγγνώμη. Το 2011 ξεκίνησε μια δικογραφία που αφορούσε δουλεμπόριο από το εσωτερικό υποθέσεων, η οποία μέχρι το 2014 δεν είχε τελειώσει. Εσείς λοιπόν τότε πήγατε στην εισαγγελία, κάνατε μια αναφορά. Η εισαγγελία του Αριού Πάγου έδωσε εντολή στην κυρία Πόπη Παπανδρέου, έκανε ντούκα το κοινό σου λεγόμενο στο εσωτερικό υποθέσεων να φέρει στη δικογραφία για να ασκηθούν διώξεις. Τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για αυτή την αυλεψία ή για την πρόθεση, εσείς προχθές τους υπερασπιστήκατε. Και όχι μόνο τους υπερασπιστήκατε, αλλά δώσα την εντύπωση ότι οι δύο δικογραφίες, η μία στην οποία έχει υποκλαπεί για να καταλάβει και ο κόσμος κάποιος να μιλάει με κάποιον διεφθαρμένο αστυνομικό και να του λέει τι θα κάνουν τον Πανούση. Με την άλλη που αφορά. Αφήσετε αυτό, όχι, δεν όχι, όχι. Με την άλλη, την έχω δει, γι' αυτό το λέω. Ναι. Με την άλλη λοιπόν, με το άλλο σκέλος μιας άλλης υπόθεσης, που είναι πάλι συνομιλίες υποκλαπήσεις, έτσι τα συνθέσατε. Και δημιουργήσε την εντύπωση ότι κάτι τρέχει στο διηνεκές και όχι μόνο αυτό, αλλά υπερασπιστήκατε, είπατε μην τολμήσετε και πετάξετε τους ανθρώπους. Δεν λέω τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, είπατε, θα προτείνω στην κυβέρνηση. Θα ήταν ατυχές. Το είπατε έξω από το διαφορά. Από την εισαγγελία διαφοράς. Ότι επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα, τώρα κατέθεσα λέω, ναι. Και επειδή κάποιες υπηρεσίες κινούν αυτές τις ιστορίες, δηλαδή συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις κλπ, θα ήταν ατυχές αυτή τη στιγμή να γίνουν αντικαταστάσεις. Ούτε υπερασπίστηκα τον κύριο Σταυρόπουλο, ούτε τον ξέρω και ιδιαίτερα, ούτε έχω καμία συγγένεια. Για τον κύριο Σταυρόπουλο προσφύγατε εσείς ο ίδιος στην εισαγγελία για ένα να του πάρετε την δικογραφία. Ένα λεπτό. Εγώ αυτό που βρήκα κάποια στιγμή και το βρήκα μετά από ένα του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα, τους κάλεσα και είπα τι έχει γίνει. Μου δώσα λοιπόν μια ερμηνεία. Γιατί άργησε το λιμενικό, γιατί πήγανε στην εισαγγελία, γιατί η εισαγγελία το κόψε στη μέση και είπε ότι είναι δωροδοκία να μείνει στο εσωτερικό, ότι είναι οργανωμένο έγκλημα να το κρατήσουμε εμείς.
δώσανε μία εκδοχή. Αυτό λένε συνέχεια, ότι είναι ενεργή ακόμα η προανάκριση. Και δεν επειδή δεν πίστηκα. Ξέρετε πολύ καλά, σαν υπουργό δημόσια τάξη, ότι πάρα πολλέ δικογραφίε με τον τρόπο αυτό κρατούνται σε κάποια συρτάρια. Επειδή δεν πίστηκα. Ποτέ για τη δίωξη. Κύριε Βαξεβάνη, επειδή δεν πίστηκα, την ίδια ώρα που τα λέγανε, έγραφα. Την ίδια ώρα που τα λέγανε, έγραφα έτσι. Και στέλνω στον κύριο Κουτζαμάνη το δημοσίευμα και λέω. Ελέξτε τα. Και ξεκινά όλη αυτή η ιστορία. Και πήγε στη διαφθορά και, πάει. Η διαφθορά φτάνει κάποια στιγμή, γιατί μίλησα με την κυρία Ράικου προχθές. Να τελειώνει. Εκεί που τελειώνει η διαφθορά, δεν πρέπει να κάνεις κινήσεις. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πάει στη θέση του κ. Σταυρόπουλου ή ποιος δεν πήγε. Αδιαφορώ για τα πρόσωπα. Δεν πρέπει να κάνει κινήσεις η πολιτεία που να φαίνεται ότι παρεμβαίνει υπό μία έννοια. Γιατί παρεμβαίνει όταν αλλάζει των εσωτερικών υποθέσεων. Είναι άκοψο. Δεχτείτε ότι είναι άκοψο όταν είναι κινήσει ακόμα, ότι ακόμα γίνονται καταθέσεις. Είναι άκοψο. Δεν τον άλλαξε, δε. Δεν τον άλλαξε. Και όπως θα μάθει, δεν τον κράτησε. Έβαλε τον άλλον και τον κράτησε. Δεν παρεμβαίνω στις αποφάσεις του υπουργού. Ο υπουργός είναι, έχει ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Όμως θέλω λίγο να το δείτε πιο πέρα. Αν μεθαύριο μας έρθει λοιπόν μια απαλλακτική για αυτούς που εμπλέκονται μες στην ιστορία της λατρομεταναστών και τα λεφτά αυτά εκεί πέρα. Και εμφανεί ότι εμπλέκεται και αυτός που εμπλέκεται ανεβαίνει στην ιεραρχία της αστυνομίας, θέλει λίγο προσοχή. Γι' αυτό η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να, αλλά πρέπει να φαίνεται και. Νομίζω ήταν λάθος κίνηση. Αυτό αφορούσε. Λάθος κίνηση. Τον αξιωματικό. Τώρα πάμε στο άλλο. Δεν ενεργοποίησε την δικογραφία. Αυτό φέρνει ένα άλλο ερώτημα. Πάμε στο πόσο άλλο. Καθαρή είναι η αστυνομία. Πάμε στο άλλο. Θα έρθουμε αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό είναι το ερώτημα, Βασίλη Χιώτη. Γιατί εδώ έχουμε αν υπάρχουν κυκλώματα. Έχουμε 10.000 καταγγελίες. Εδώ ακούγεται έντονα ότι και με αφορμή το μεταναστευτικό κάποιοι βγάζουν πολλά χρήματα εντός της ελληνικής τώρα αστυνομίας. Τώρα που δεν είναι πια υπουργός, μικρή διακοπή σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε. Πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί Τζέιμι. Ο Τζέιμι Όλιβερ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα με εορταστικά μενού, λαχταριστά κρεατικά και απίθανα cheesecake. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Pret-a-Porter. Δύο
CD με τα πιο λαμπερά ονόματα του καλού γαλλικού τραγουδιού. Μαζί, Harper's Bazaar. Ανανεώστε το look σας με τις καλύτερες προτάσεις των σχεδιαστών. Ακόμη, ιστορικά θέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσική σιωτήρι. Ζαλίζομαι. Ου. Αέρα. Αέρα. Ω. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Στο 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Α, ε. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός.